Θέλω να είμαστε πολύ προετοιμασμένοι για σήμερα. Γιατί ξέρω ότι αυτοί οι κριτές του Greece Next Top Model είναι έτσι πολύ αυστηροί, ε? Και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Φυσικά, φυσικά. Λες, δεν έχουμε καμία πιθανότητα να μας πάρουν και εμάς. Φυσικά, φυσικά. Επειδή μας κοστάρει, επειδή το αξίζουμε. Το αξίζουμε, φυσικά, φυσικά. Λέω, όταν έρθει η Άση να μας πει τα ζώδια, να τη ρωτήσουμε κιόλας. Τι πράγμα. Ναι, βέβαια. Ο Τιμολέον διαμαντίζει βεβαίως. Απ' την άλλη, ο Master Chef μας θα μας φτιάξει τι άλλο. Πικλή στην κρουσιά. Α, ξέρει πάρα πολύ καλά τις πικλές στην κρουσιά. Όπως και την καθαριότητα και όλα τα άλλα βεβαίως. Αλλά οι πικλές είναι το δυνατό του σημείο. Παρεμπιπτόντως, εσείς που μας παρακολουθείτε, να παρακολουθήσετε με προσοχή την εκπομπή και σήμερα, διότι θα κερδίσετε ένα πολύ ωραίο δώρο. Ένα ολόκληρο τάμπλετ. Ναι, βεβαίως, όπως σας είπαμε, σήμερα θα έχουμε τους κριτές μας από το Next Top Model. Την κυρία Βίκη Καγιά. Τον κύριο Δημήτρη Σκουλό. Την κυρία Ηλιάνα Παπαγιώργη. Και τον κύριο Άγγελο Μπράτη. Λέτε. Όλα αυτά βέβαια αφού δούμε πρώτα τα 14 πιο κουκου βίντεο τη σημερινή ημέρα. Σε έχει παρασύρει λίγο η πόζα κάπως, γιατί μου πάει πολύ αυτό τελικά. Να πάρουμε μια πολύ καλή τώρα. Saw her face. Now I'm a believer. The trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave. Μην με κοιτάτε, εγώ δεν το χορέψω όλο. Εντάξει, ας μιλήσω εγώ λοιπόν. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 5 Ιουλίου. Και τι δεν έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή μας σήμερα. Τη φωλιά των κουκού. Πάω το τραπέζι, πραγματικά, από τη μεγάλη μου χαρά και από τα πολλά τα νέα. Εκεί θα έλεγε κανείς. Ναι, κάπως έτσι αισθάνομαι. Καλημέρα, τι κάνουμε? Τέλεια είμαστε. Θέλω να μιλήσω λίγο για το νούμερο 1. Θέλω να σας πω ότι το σημερινό νούμερο 1, κατευθείαν. Θα επανέλθουμε βέβαια στο τηλέφωνο μας, αλλά το νούμερο 1 το σημερινό δεν είναι. Είναι μαγικό. Είναι στα όρια της ταχυδακτυλουργίας, θα έλεγε κανείς. Γιατί είναι εξωπραγματικό. Είναι από αυτό το ανάποδο. Από αυτό. Δηλαδή, περιμένεις να είναι με έναν τρόπο, αλλά γίνεται ακριβώς με τον αντίθετο. Ενώ θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Εδώ μεταξύ τα τηλέφωνά μας είναι το 211-0168-678. Και το 211-0168-679. Να πούμε άλλη μια φορά ότι πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ καλά τι θα γίνει και σήμερα στην εκπομπή μας, γιατί σας έχουμε μια πολύ εύκολη ερώτηση, η οποία όμως, αν την απαντήσετε σωστά, θα σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε ένα υπέροχο τάμπλετ. Είμαστε έτοιμοι. Φυσικά. Πάντα. Φυσικά. Πάμε και δείτε τη μέτρησή μας και πάμε από πάμε το νούμερο... στο νούμερο 14. Γιατί έχουμε μια φανταστική είδηση στο νούμερο 14. Έγινε παπάς για δεύτερη φορά. Ο Σωτήρης Κοντιζάς. Καλωσορίσανε το γιο τους εχθές γύρω στις 9 το βράδυ. Γιος τώρα. Ναι, γιος και γιο και κόρη. Τι σόκαρες, ποιος τώρα. Δεν άκουσα, νόμιζα ότι είπε ποιος τώρα. Αφού το κοντιζάς. Λοιπόν, έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά η σύζυγός του, η Δέσποινα. Την έβγαζαν λοιπόν νωρίτερα, αλλά αυτό που με το δεύτερο παιδί δεν αγχώνεσαι τόσο. Ναι. Γιατί όταν είναι το πρώτο, πας και ζεις στο μευτήριο, ξέρεις, κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, περίμενε λιγάκι έτσι να ολοκληρωθεί η κατάσταση και πήγανε στο μευτήριο γύρω στις 7. Και γύρω στις 9 είχαν το γιο τους, στην αγκαλιά τους. Εγώ είχα την τύχη να είμαι εκείνη εχθές το βράδυ στο εστιατόριο του Σωτήρη Κοντιζά και όλοι ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Είχε στείλει σε όλους φωτογραφίες με το μωρό. Ναι, και ήταν όλοι. Πώς είναι το μωρό? Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα δούμε φωτογραφία. Και... όχι, στο όχι. Όχι, δεν το έχω εγώ, αλλά έξα μια κλεφτή ματιά. Ναι, του μοιάζει, έχει έτσι σχιστά ματάκια, είναι πολύ όμορφο. Γερός, δυνατός και καλότυχος λοιπόν και ο γιος. Κάθε καλό, κάθε ευχή από όλους μας με πολύ 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 αγάπη. Πραγματικά, να είναι γερό και δυνατό το παιδάκι. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο πριν με τον ίδιο το Σωτήρη Κοντιζά. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη του χαρά. Καταλαβαίνετε πόσο χαρούμενος είναι και πόσο ευτυχισμένος. Για πες και... τι έλεγε. Έλεγε, εντάξει ρε παιδί μου, όπως οι μπαμπάδες τώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούσαν με πολλά από τη συγκίνηση. Ναι. Και ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ γλυκό. Εδώ είναι η φωτογραφία που είχαμε παίξει χτες,
που βλέπαμε να κυνηγά την κόρη του. Έτσι. Τώρα θα κυνηγά. Λίγο πριν έρθει ο γιος. Θέλω να σου πω ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα αυτό. Λίγο πριν έρθει. Θα αυξηθούν τα χιλιόμετρα. Είναι, δεν θα ξέρω σε ποια πλευρά να πας. Και επίσης τα αγόρια δεν κοιμούνται. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Κατέρινα. Για χρόνια μετά δεν κοιμούνται τα αγόρια. Ναι. Για χρόνια τα εννοεί 1,5 αυτό. Δύο. Δύο και δύο μήνες. Τα λέμε όπως είναι. Λοιπόν, ευχές από όλους μας την αγάπη μας και πάμε στο νούμερο 13. Παιδιά, στο νούμερο 13 θα σε έχω μια κυρία. Μια πραγματική κυρία, την κυρία Ροζίτα Σόκου, που στα 95 της... 95! Βεβαίως, στα 95, γι' αυτό και το βιβλίο που έχει γράψει ο αιώνας της Ροζίτας, τραπέζωσε στο σπίτι, γιατί είναι αυτή η ελληνική φιλοξενία, και την Άντια μας, την αντεργά του, και τον Βασίλη Τζόκα, τον οπερατέρ μας, γιατί έτσι έχει μάθει η κυρία Σόκου, ότι πριν δώσω μια συνέντευξη, θέλω να τραπεζώσω, ρε παιδί μου. Τι ωραίο που ευχαριστούμε πολύ. Είναι της παλιάς σχολής και είναι εξαιρετική. Η Ροζίτα Σόκου μας λέει για τα γυαλιά. Τα γυαλιά μοιοπίας και το κύρος που δίνουν, και αν κάποιοι τα βάζουν πραγματικά επειδή έχουν πρόβλημα μοιοπίας ή τα βάζουν για να τους προσδώσει κύρος. Σκέφτηκα και ένα παλιό παρουσιαστή ειδήσεων τώρα στον Αντένα που μόλις γύρισε στην ενημέρωση του βάλει γυαλιά ηλίου. Άσχετο. Ηλίου. Γυαλιά οράσεως. Άσχετο. Και επίσης μας λέει, ρε παιδί μου, ότι ό,τι είναι μαζικό, δηλαδή οι ταινίες Αλίκης. Αγαπήθηκαν από όλους. Ναι. Τις είδαν στον κινηματογράφο τότε ουρές. Κανέναν στην τηλεόραση. Χαμός. Όλοι αυτοί είμαστε ηλίθιοι. Σύμφωνα με την κυρία Σόκου. Γιατί το λέει. Τώρα. Ναι, έτσι το λέει. Δεν είναι αποκλειστικό. Αλλά έχει σημασία γιατί το λέει η κυρία Σόκου αυτό. Στο νούμερο 13. Κουκού, είμαι στο σπίτι της Ροζίτα Σόκου. Μου είπε, μόλις μπεις θα στρίψεις δεξιά και θα με βρεις στην κουζίνα. Α, τι ωραία πράγματα μας φτιάξατε εδώ. Θα τα πάρεις αυτά να πάμε μέσα. Τι είναι αυτά. Δεν ρωτάνε. Α, συγγνώμη. Γεύμα για τρεις. Κούκου, οπερατέρ, παρεθέση. Ντρέπεσαι. Έλα καλέ, τσακίσου κι άλλα. Βασιλίκια, πες. Το όνειρό μου ήταν να φοράω ίσια παπούτσια, να είμαι ξερανγιανή και να φοράω γυαλιά. Να φαίνεται ότι είμαι στραβή και ότι μόνο διαβάζω και δεν είμαι αυτές που κουνιούνται και λένε «Αχ, θα σε γοητεύσω γιατί κουνιέμαι». Να. Όταν σας άρεσε ένας άντρας, πώς... Δεν είχα ανάγκη να τον ρίξω. Λίγο μου κουβέντιαζε, έπεφτε. Κατευθείαν, ε. Κατευθείαν. Ρώτα τον Μπράντο, τον έχεις δει φωτογραφία. Εγώ δεν κατάλαβα, σας είχε φλερτάρει. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση, δεν μπορεί να μιλήσουμε τώρα. It's complicated. Γιατί είναι πρόσωπα να κατέβονται που ζουν και δεν θέλω να την πληγώσω αυτή που ζει. Ποια την... Όχι πια. Όχι, όχι οι άντρες είχαν το θάρρος να σας φλερτάρουν ή φοβόντουσαν. Δεν ξέρω τι θα πει φλερτ, ρε παιδί μου. Εγώ το πάω κατευθείαν στο έτσι. Τι κατευθείαν. Μιλάμε κατευθείαν, το φλερτ είναι υπονοούμενο και λαλαλαλα. Αυτά δεν ταιριάζουν στη δική μου προσωπικότητα. Τι θα πει στον άλλο κατευθείαν, μ' αρέσεις. Σε πάνε, ταιριάζουν στις λυγιστές και τις κουνιστές που περιφρονούσε ο πατέρας μου. Δεν θα ήλατε να είχατε ένα σύντροφο. Όχι, καθόλου. Καλά είπα. Καθόλου, σιγά μου έχω το σύντροφο. Εγώ έχω 100 συντρόφους. Αυτός θα μου κάνει φασαρία, γιατί του μίλησες. Α, τη ζήλια φοβάστε. Όχι, δεν φοβάμαι. Δεν θέλω άλλον να έχει γνώμη μες στο σπίτι μου. Εγώ είμαι η κολόνα του σπιτιού μου. Εγώ θα κανονίσω τι θα φάμε. Δεν πέρασε ποτέ ιδέα από το μυαλό μου να ξαναπαντρευτώ, γιατί η κόρη μου ήταν μια κούκλα ζωντανή και δεν θα μπορούσα να κατηγορήσω έναν άντρα σπίτι μου αν την καλοκοίταζε. Α, το σκεφτόσασταν αυτό, ε. Σιγά να μην το σκεφτόμουν. Θα ήμουν μια βρωμερή μητέρα αν δεν το σκεφτόμουν. Άρα διαφωνείτε με τις μητέρες που ξαναπαντρεύονται ενώ έχουν κόρες. Όχι, εξαρτάται. Α. Εξαρτάται, μπορεί η κόρη τους δεν...
Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει. Κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Γιατί δεν έχουμε όλη τη συνέντευξη. Δεν την κόψαμε. Δεν καταλαβαίνω. Αλήθεια τώρα. Καταιγιστική. Καταιγιστική. Δεν υπάρχει. Τι δεν είπε. Δεν έχω δει τη ρηγά του τόσο φοβισμένη ποτέ. Έκανε κίνηση η κυρία Σόκου μπροστά. Και η ρηγά του. Εντάξει, κυρία Σόκου, καταλαβαίνω. Μα δεν με ενδιαφέρει, σου λέω. Ποτέ Βασίλη ο Οικονολήπτη. Πολύ ευγενικό άνθρωπο. Είχε μια συστολή. Πολύ ευγενικό. Τρεπόταν. Σε fast forward το βίντεο. Άντε τώρα το βγάλετε τον άνθρωπο ότι δεν είναι ευγενή. Μια αφού του πετσακί σου και έλα εδώ. Πόσες επιλογές είχε, νομίζετε ακριβώ. Ζορίστηκε πολύ η φάση. Είδατε πώ μα καθορίζουν όμω οι γονεί μα. Είπε ο μπαμπά μου, εμένα δεν ήθελε αυτέ. Δεν του άρεσαν αυτέ οι γυναίκε. Τι περιφρονούσε. Και τι κουνιστέ αυτέ και τα λοιπά. Και ήταν μια γυναίκα που ήθελε να φοράει γυαλιά. Για να φαίνεται ότι διαβάζει και τα λοιπά. Ίσιο παπούτσι. Δεν έγραγε και τα λοιπά. Και όταν. Και δεν υπάρχει φλερτ. Τα έλεγε κατευθείαν. Εγώ πεθαίνω που η κόρη τη πραγματικά. Αυτό που λένε ότι μετά από μια ηλικία τα παιδιά σου γίνονται γονεί σου. Τη ναι. Έχει απαγορεύσει να μιλάει για τη Μελίνα. Τελείωσε το θέμα. Μήπως είναι θαυμάστρια τη Μελίνα, δεν κορίτσι. Βρίσκω... Η κόρη. Πιστεύω όχι. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά γοητευτικό μέχρι και συγκινητικό που υπήρξε αυτή η εποχή και λυπάμαι πολύ που δεν υπάρχει πια. Που ένας άνθρωπος θεωρούσε τιμητικό το να φοράει γυαλιά μοιοπίας γιατί τα χρειαζόταν επειδή διάβαζε και αυτό ήταν ένδειξη, αν μη τι άλλο, όχι αν όχι ακριβώς κύρους. Ναι, μόρφωση, κλάς και τα λοιπά. Ναι. Που μέτραγε η γνώση. Σαν ένα έτσι σημαντικό. Πάντως, να σημειώσω κάτι πάνω σε αυτό. Γνώση τότε. Γιατί πλέον τα γυαλιά μοιοπίας δεν είναι τόσο για τη γνώση. Βλέπουμε όλο 6 φωτογραφίες με κοπέλες. Πετάξει τα μισά ρούχα απ' έξω και φοράνε γυαλιά μοιοπίας και κάνουν duck face. Τα μάτια στα ματάκια του έχουν δει τρομερό. Αυτά είναι άλλα βιντεάκια που βλέπει βραγοράκι. Αλλάζουν οι καιροί. Αυτό που δεν έχει βγει, αλλά εκεί που κουκλάει. Αλλάζουν οι καιροί. Αν έχεις την καλοσύνη, μην τεσοπεδώνει όλα ψυχούλα μου. Δεν είπαμε και τίποτα, παιδιά, για την φιλοσοφία τη. Το pop είναι ηλίθιο. Εγώ να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που μιλάνε έτσι έξω από τα δόντια και μακάρι να το κάναμε μάλλον όλοι και όχι μόνο όταν θα είμαστε 95 χρονών όταν θα φτάσει αυτή και μακάρι να φτάσουμε όλοι τόσο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κυρία Σόκ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πού είναι η Κατερίνα, παιδιά? Εγώ είμαι εδώ γιατί έχω καταπληκτικό δώρο. MUA, δηλαδή Make-up Academy. Αυτά είναι τα καταπληκτικά καλλιντικά. Ολόκληρο αυτό το σετ θα πάρετε. Δεν ξέρω αν βλέπετε πόσα διαφορετικά καλλιντικά θα σας δώσουμε σήμερα. Είναι δηλαδή παλέτες με χρώματα και για τα μάτια και για να κάνετε το contouring σας και make-up και πούδρες και γυαλάδες και μανών και lip gloss και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από την Make-up Academy. Τρεις νικήτριες που θα είναι πάρα πολύ τυχερές. Θα δούνε στο τέλος της εκπομπής μας τα ονοματάκια τους. Θα τα διαβάσουμε βεβαίως και εμείς. Αλλά για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 901-901-4444 ή να στείλετε το μήνυμά σας στο 54888 γράφοντας ΚΚ, αφήνοντας ένα κενό και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Αυτή είναι η διαδικασία. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι ως εξής. Εμείς θα πρέπει να βγούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το νούμερο 1 είναι κάτι που γίνεται ανάποδα. Και για να κάνεις αυτό το πράγμα ανάποδα, δηλαδή πραγματικά upside down, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και σίγουρα πολύ εντυπωσιακό, θα το δείτε και φυσικά όλη η υπόλοιπη αντίστροφη μέτρηση. Παιδιά, ρωτώ από τον Τζιμιτσέλη, θα φύγετε ή όχι? 1, 2, 3, Τζιμιτσέλης! Αρχίζει πάλι, εμπρός στην πίστα, μικρή μεγάλη, μοντέρνος ο ήρωος, αληθινός χορός, το γαλιγάλι. Αισθηματίες όλοι με ευαισθησίες, μάτια κλαμμένα θυμίζουν εμένα. Αισθηματίες όλοι με ευαισθησίες, μάτια κλαμμένα θυμίζουν εμένα. Στο τρελοκομείο δεν θα πάει ένας, θα μας πάνε και τους δύο. Στο τρελοκομείο. Πολλά μωρό για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά για σπεθέρω, σαν πια μακριά σου.
Βασίλης Καρατζάς είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μας δίνει κάθε μέρα. Είναι ο βοηθός του Μαρίου Ριάδη, του στη λίστα μας, αλλά και ο ίδιος αυτό το υπερθέαμα που λέμε τον χρόνο. Πόσο όπως λέτε, σήμερα. Έχουμε κάθε μέρα και ένα συνεργάτη μας, φίλο. Κάθε μέρα έχουμε γενέθλια. Ναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε χαρούμενο. Πολλά φιλιά και στην οικογένεια. Και τώρα ο πάει. Πάει, πάει. Για να πω και χρόνια πολλά. Πάει, για να πάμε και εμείς στο νούμερο 10. Τη Μελίνα, τη φίλη μου να πω χρόνια πολλά θέλω. Που έχει σήμερα τα γενέθλιά τη. Τη Μελίνα και τον αδερφό μου τον Στέργιο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Και σε όλους εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σε εμπάσχετο. Λοιπόν, είμαστε εδώ το νούμερο 1 το σημερινό. Είναι εντυπωσιακό πολύ. Πολύ εντυπωσιακό είναι το νούμερο 1. Θα γίνει εδώ στο στούντιο. Ναι, και είναι πραγματικά αυτό που λέμε ο κόσμος ανάποδα. Είναι αυτό ακριβώς. Και πάμε στο νούμερο 10. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, το κούκου δελτίο της Δήμητρας Καλκούτσου. Βέβαια! Και έχει μέσα ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα. Χάσανε το αεροπλάνο. Όχι. Ναι, βεβαίως. Η Δέσποινα Βανδύ και ο Αργύρης Αγγέλου. Δεν είναι τέλειο που γίνεται είδηση ότι κάποιοι χάσανε το αεροπλάνο. Ναι. Μια δουλειά έχει. Εσένα σου το έλεγαν παλιότερα, θα το πίστευες ότι ήταν αυτό η είδηση. Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, είδες να βανδεί και ο Αργύρης Αγγέλου κλειδώθηκαν στο μπαλκόνι. Είναι αυτό η είδηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι λίγο πιο αστείο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και επίσης υπάρχει μια συνεργασία. Ή ο Πάνος Βλάχος έχει γίνει pop, ή η Ελένη Φουρέιρα έχει γίνει έντεχνη. Δεν ξέρω. Στο νούμερο 10. Τριχοφία όλοι την έχουν. Με αυτό το σλόγγαν και πλάνα από κυρίες που αγαπούν την φυσική ομορφιά, μια εταιρεία για ξηραφάκια αποφάσισε να παρουσιάσει ένα διαφημιστικό σποτ με πρωταγωνίστριες γυναίκες που χρειάζονται πραγματικά τα προϊόντα τους και όχι μοντέλα με βελούδινες επιδερμίδες όπως συνηθίζεται. Αποτέλεσμα, πολλές να ενθουσιαστούν με την ιδέα και άλλες να θεωρήσουν το θέμα αντιαισθητικό. Όταν βλέπω αεροπλάνο. Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα είπαν αντίο στον Άγιο Δομήνικο και αποφάσισαν να γυρίσουν Ελλάδα. Στην πορεία όμως κάτι δεν πήγε καλά αφού έχασαν το αεροπλάνο και μας ενημέρωναν λεπτό προς λεπτό για τις εξελίξεις. Μόλις μάθαμε ότι έχουμε 2 ώρες καθυστέρηση και θα χάσουμε το connection που έχουμε στη Μαδρίτη γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και on top of everything, δείτε πώς είναι η Χριστίνα. Μπορώ μου πας έτσι. Ελλάδα. Έχω μια ιδέα, να πετάξουμε για Θεσσαλονίκη. Τέλεια ιδέα. Πάμε τότε για αυτά τα πράσινα, τα ωραία που φτιάχνει η μαμά σου. Τι λένε τα πράσινα? Ντολμαδάκια. Το κακό μάτι όμως φαίνεται πως χτύπησε γενικότερα τη showbiz, καθώς δύο ακόμη αγαπημένα πρόσωπα είχαν ένα απρόοπτο περιστατικό. Δέσποινα Βανδύ και Αργύρης Αγγέλου, που βρίσκονται σε περιοδία για το Μάμα Μία, κλειδώθηκαν στο μπαλκόν του ξενοδοχείου που μένουν. Και οι δύο κλειδωθήκαμε σαν δύο ηλίθιοι, γιατί ο Αργύρης ξανά κλείσε τη σίτα, μόνο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς από μέσα να ανοίξει. Και έχουμε κλειδωθεί και οι δύο στο μπαλκόνι. Η κόρη μου είναι κάτω, δεν έχει κάρτα δωματίου. Θέλω να δω. Πώς θα μπούμε μέσα. Τις τελευταίες μέρες η καρδιά της μόδας χτυπά στο Παρίσι και συγκεκριμένα στην εβδομάδα υψηλής ραπτικής. Εκεί βρέθηκε και η Ναόμι Κάμπελ, η οποία πήγε στο πάρτι της Vogue και αποφάσισε να ανεβάσει τους παλμούς φορώντας ένα φόρεμα που κάποιοι χαρακτήρισαν εργοτέχνης και άλλοι super sexy, μιας και άφηνε στην φαντασία μόνο τα απαραίτητα. Η Ελένη Φουρέιρα μπορεί να σάρωσει την σκηνή των βραβείων ΜΑΤ. Πίσω από αυτή την εμφάνισή της όμως υπήρξε ένα ολόκληρο παρασκήνιο, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ήταν προγραμματισμένο μαζί της να είναι και ο Πάνος Βλάχος. Ο οποίος όμως την τελευταία στιγμή ακύρωσε, καθώς όπως φέρεται να είπε, δεν του τέριαζε το ύφος. Χθες όμως οι δυο τους ανέβασαν Insta stories επανασύνδεση, στα οποία η Queen Fuego τον τρολάρει κανονικά. Είσαι πάρα πολύ ποιοτικός για μένα. Όχι, δεν το λέω για καλό. Αυτό είναι ερωτικό υπονοούμενο. Έτσι όπως την τρως την μπανάνα, δεν καταλαβαίνω. Τι μου το φέρατε αυτόν εδώ? Αυτή η κυρία με τα τατουάζ και τα δεκάδες κουλαρίκια μπορεί να μην τη φαίνεται, αλλά είναι η βασίλισσα των μπέργκερ, αφού κατάφερε να φάει 27 μέσα στα 10 λεπτά και να κερδίσει το βραβείο στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μετά το γάμο αλλά ελληνικά ήρθε και το διαζύγιο αλλά ελληνικά για την Νέα Βαρντάλους και τον σύζυγό της μετά από 24 χρόνια. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια, οι δυο τους είναι εδώ και ένα χρόνο σε διάσταση. Πάμε, 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 πάμε.
πάμε αστέρι μου στην Άξο. Πάμε τώρα να πάρουμε άρωμα Νάξου και να συναντήσουμε τον Χρήστο Νέζο, ο οποίος δηλώνει κούκου από κούνια και μας μιλά για το πρώτο του βιβλίο, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το νησί. Εγώ ταιριάζω πάρα πολύ, γιατί είμαι κούκου από μικρός. Πήγαινα, είχαμε μία φίλη μαμά μου και πήγαινα στο σπίτι της, είχε ένα ρολόι κούκο και περίμενα με τις ώρες και τα μισά ώρα να ακούσω να βγει ο κούκος να κάνει κούκου. Το πρώτο μου βιβλίο που το εμπνεύστηκε εδώ στην Άξο είναι Μαγειρεύοντας στην Άξο και στις Μικρές Κυκλάδες. Και έφτιαξα ένα βιβλίο που έχει συνταγές και δικές μου και ανθρώπων της Νάξου και πολύ σημαντικών σεφ της Ελλάδος. Αγαπώ το Χρήστο, ρε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ κούκου και πάμε στα υπόλοιπα. Περνάει και πολύ καλά που θα κάνει τηλεόραση, γίνει όλη την Ελλάδα, μαγειρεύει, περνάει καλά. Α, συγγνώμη, θέλω να πω, πριν πάμε στο επόμενο, θέλω λίγο να μου πείτε πόσα ρούχα είχε πάρει μαζί της η ρηγά του για αυτό το ταξίδι στην Τίνο και στην Άξο. Θα σου δώσω μια πληροφορία. Πήγε ξεχωριστό καράβι για τα ρούχα. Μάλιστα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Πάμε λίγο λοιπόν στο υπόλοιπο, Στέφανε. Γιατί όπως η Νάντια, έτσι και η Φουρέιρα είναι μια στάρ. Και είναι πολύ σημαντικό οι επιλογές ζωής που κάνεις. Ήθελε τον Πάνο Βλάχο. Αυτό το, κυρία μου, ο Πάνος Βλάχος δεν είναι το παιδί από κάτω που βλέπετε. Είναι το μαυρισμένο αγόρι που τρώει την μπανάνα και πετάει το φλούδι πίσω του, ναι, αγνοώντας ποιος θα περάσει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά του έντεχου. Πρόκειται για αναλυσία, δηλαδή. Όχι. Του είπε η Ελένη Φουρέρα εκείνη την ώρα, αυτό με την μπανάνα είναι ερωτικό υπονοούμενο, και εκείνη αμέσως πέταξε την μπανάνα και για να μην παρεξηγηθεί. Πέταξε το φλούδι και έφαγε την μπανάνα. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Πέταξε το φλούδι και έφαγε την μπανάνα. Και εγώ λέω τώρα, τη φτύνει ο Βλάχος λίγο πριν τα Manda Words, συγχωρέστε με για τη λαϊκή έκφραση, αλλά αυτό είναι όταν λες δεν είμαι μαζί σου, δεν σε πω. Όχι, την οργάνωση. Λέει η Ελένη. Όχι, την οργάνωση. Δεν είμαστε με εμάς ο Πουλόπουλος. Ούτε η Πιφουρέιρα. Εγώ θέλω τον Πάνο Βλάχο. Πάει και τελείωσε. Δεν μας είπε ο Πουλόπουλος εδώ ότι ο Πάνος Βλάχος είπε όχι. Ναι, αλλά δεν ήταν προσωπικό εναντίον της Ελένης. Μα ήταν προσωπικό. Είπε στην διοργάνωση. Ας πούμε ότι δεν θέλει να είναι. Τώρα γιατί θα συνεργαστούν. Δεν μου πει εμένα ότι μας έφτιαξε το κορίτσι μας. Τώρα γιατί θα συνεργαστούν. Εγώ την έχω την απάντηση γιατί, παιδιά. Γιατί. Γιατί κυρίως είναι φαγωμένος. Είναι όπως η έντεχνη. Είναι αλλιώς ο έντεχνος που πάει και αλλιώς ο έντεχνος που πάει. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Α, σε δύο μέρες αλλάζει. Πεπιθήσει σε τόν. Δεν είναι δύο του. Αποκλείεται να το πρότειναν κάτι διαφορετικό το οποίο να ταιριάζει πιο πολύ στο ύφος του από αυτό που του είχαν προτείνει να κάνει στα Manda Awards. Παιδί μου, έφαγαν τους κασμούς σου, λέω εκεί. Παιδί μου, ήταν τέλειος ο τρόπος που τρόλαρε η Φουρέιρα το Βλάχο. Αυτό ήταν το τέλειο. Είναι τόσο λιπόστατα και τόσο χωρίς επιχειρήματα, ρε φίλε. Είναι απλά σου κακίες. Όχι, θα σου απαντήσω, δεν είναι κακίες. Η Ροζίτα Σόκου που 95 χρόνια δεν είναι pop και θεωρεί ηλίθιους τους pop, γιατί εμένεις να οψίζεις, κρατέρε. Πάμε στο νούμερο 9. Να μην πούμε γιατί πόμπα. Γεια σου, Γιάννη, έκτακτε μας. Και τον Τανιμανίδη που χάσαν το αεροπλάνο. Και για τη Δέσποινα και τον Αργύρι που κληθήκαν να παίξω ξαφνικά το έκτακτο. Εγώ λοιπόν ήρθα να λύσω ένα μυστήριο. Τι φτιάνεις, Γιάννη? Το μυστήριο της Ελένης Φουρέιρα και του Πάνου Βλάχου. Εγώ θέλω να λύσω το μυστήριο, κρατερέ μου. Τι δουλειά έχει αυτή η ρακέτα που έχεις εκ δεξιών σου? Καμία, για. Έχεις μία ρακέτα. Εξιών έχεις, ναι. Στέφανο. Και ο Στέφανος και οι υπόλοιποι έχετε από μία ρακέτα, διότι όπως το προηγούμενο διάστημα, έτσι λίγο πριν από την Eurovision, ακούσαμε όλα τα τραγούδια τα οποία θα εκπροσωπούσαν τις χώρες στον 63ο διαγωνισμό τραγουδιού, το πανευρωπαϊκό της Eurovision. Τώρα λοιπόν θέλω να επιλέξετε εσείς, μόνο οι κούκου φίλοι μου μπορούν να το κάνουν αυτό, να επιλέξουν το viral τραγούδι του καλοκαιριού. Θα ακούμε λοιπόν καθημερινά ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο έχει γίνει viral ήδη, πρέπει να σας πω, και εμείς θα διαλέξουμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο. Πολύ ωραία. Πρώτο λοιπόν, πρώτο υποψήφιο, παιδιά, σας έχω πραγματικά μία ελληνοαλβανική σύμπραξη, θα τολμούσα να την πω. Ρέι. Διότι θα ακούσουμε Κλαρίνο μαζί με Μεράπ, δηλαδή τον Τους για παράδειγμα, μαζί με τον Πλάζα, που πραγματικά αυτή η συνεργασία, μπορώ να σας πω ότι το βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε πραγματικά πριν από 6 μέρες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα εγώ δηλαδή το πρωί που το τσέκαρα συγκεκριμένα, έχει 1 εκατομμύριο views. Μιλάμε διεθνώς. Διεθνώς. Τι διεθνώς, ρε, στο YouTube λέμε. Διεθνώς, ξέρεις. Όχι από την ελληνική αγορά, διεθνώς. YouTube, ρε, φίλε. Φυσικά. Διεθνώς, λοιπόν, είναι.
Λοιπόν, πραγματικά θέλω να ακούσετε και Κλαρίνο και θέλω πραγματικά, ειδικά εσύ Κρατερέ, να προσέξεις και να μου πεις ποια είναι αυτή η κυρία η οποία κυριολεκτικά κλέβει την παράσταση με τα λυκνίσματά της. Ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι λοιπόν έτσι για τους μοιημένους στα ελληνοαλβανικά λέγεται Ζέμπρα που το ψάξα και σημαίνει καρδιά. Α. Λοιπόν, το ακούτε, παίρνετε ρακέτες και ψηφίζετε τώρα. Για πάμε. Πού είσαι ζέμρα, ζέμρα. Με το κλειδί φτιάχνω καρδιές στα δέντρα. Ζέμρα, με το κλειδί σου λέω φτιάχνω καρδιές. Ζέμρα μου κουγέ, κουγέ. Ζέμρα μου κουγέ. Χορευτικών, έτσι, εύρυθμων και η κοπέλα τα δίνει δεν όλα. Δεν είναι η κοπέλα. Όταν μιλάς για τέτοια βανδύ, λες τραγουδίστρια. Όταν μιλάς για κάποιον ηθοποιό, λες... Συγγνώμη, είναι τόσο γνωστή. Βεβαίως, Κατερέ τόσο... μου. Είναι η Αναστασία... Συγγνώμη, παιδιά. Η Αναστασία Γιουσέφ. Αναστασία Γιουσέφ. Βεβαίως. Θέλω να μου πείτε τι λέει στην αρχή. Σου πει ο Γρηγοριά μου. Σέρα, τι λέει. Σέρα, εσένα. Αυτό το άνθρωπος είναι καρδιά στα αλβανικά. Καρδιά, ζέμρα, ζέμρα, ζέμρα. Ζέμρα, όχι ζέμρα. Το δεντράκι, γιατί το χαράζετε, ρε παιδιά. Παιδιά, ήταν λίγο ρομαντικό όλο αυτό. Πάμε να δούμε πώς σας φάνηκε. Λοιπόν, εγώ να πω ότι δεν είναι τη αισθητική μου καθόλου αυτό το τραγούδι. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Το ζέμρα δεν το έχω καθόλου μετά. Κλαρίνα, το έχω, αλλά ήταν λίγο πιο μπουζούκι για μένα. Α, αυτό δηλαδή αυτό με τον τους, οκ, okay, το υπόλοιπο κομμάτι ζορίζομαι. Και συγχαρητήρια στην κυρία Γιούσεφ, η οποία είναι πάντα εντυπωσιακή και στις φωτογραφίες της και στα βίντεο. Εγώ τη ξέρω προσωπικά, ναι, ναι. Είναι διάσημη στους χώρους μας. Πάμε. Εγώ νομίζω ότι ο Τους έχει πολύ καλύτερα τραγούδια, πιο ανεβαστικά και πιο έτσι χαβαλετζίδικα. Αλλά θα βάλω ένα like γιατί εκείνη τη στιγμή που χόρευε η κοπελίτσα, εγώ πήγαινα έτσι. Οπότε δεν άκουσα το παρακάτω τραγούδι. Οπότε πάρε το like σου και φύγα. Μαριλού, εσύ. Τα κριτήρια που ψηφίζουμε είναι καθαρά μουσικά, βλέπω έτσι. Ναι, 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 ναι. Εσύ, Μαριλού. Εγώ, αν και φαντάζομαι τον Γρηγοριάν να φτιάχνει καρδιά στα δέντρα και να πηγαίνει δίπλα σε γυναίκες σε beach bar και να λέει έρχεσαι συχνά εδώ και να παίζει πίσω αυτό το τραγούδι μετά αφού έχει πει το βάλε και όλα αυτά. Εύχομαι καλή τύχη στον Γρηγοριάν με το τραγούδι. Εμένα δεν μου αρέσει και ο Τους γενικότερα δεν είναι του γούστου μου. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ξέρω ότι θα ψηφίσω Στέφανος. Πάμε, Στέφανε. Εγώ η πρώτη σκέψη, παιδιά, ήταν να πω ναι στην Αναστασία Γιουσέφ, όμως. Ανατροπή! Κατάλαβα ακριβώς, επακριβώς το λόγο που είπε όχι ο Πάνος Βλάχος στη Φουρέιρα. Nine. Άκου τώρα. Εμένα, εγώ το βρήκα ανεβαστικό αυτό το τραγούδι, να σας πω. Μου άρεσε, δεν ξέρω. Και το ακούω και στα beach bar έτσι να γίνεται επιτυχία. Ναι. Και βλέπω και τον Γρηγοριάν να κάνει στα πραγματικά κάποια στα περιοχή. Πολύ ωραία. Με αυτά και με αυτά λοιπόν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο νούμερο 8. Παιδιά, στο νούμερο 8 έχουμε έναν επίσης κύριο. Σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ που ο αρχισυντάκτης μας σήμερα μπορώ να πω για σένα. Μου δίνει τα θέματα με τις κυρίες και τους κυρίους που έχουμε κάνει συνεντεύξεις, γιατί η Φωτεινή Ψυχίδου έκανε συνέντευξη στον κύριο Φτάκη Βουγιουκλάκη. Θυμάστε που η κυρία Κατερίνα Γερονικολού, που μάλλον ο κύριος Βουγιουκλάκης είχε πει ότι δεν γνωρίζει την κυρία Κατερίνα Γερονικολού και εκείνη επίσης είχε κάνει μια δήλωση που λίγο δεν ήταν και πολύ, πολύ έτσι κομψή για τον κύριο Τάκη Βουγιουκλάκη. Εκείνος επανέρχεται. Γιατί τι είχε πει. Θα δεις στο βίντεο, έχει όλα μαζέψει η Φωτεινή Ψυχίδου. Ναι. Ο κύριος επανέρχεται ο κύριος Βουγιουκλάκης και εξηγεί ότι έχει πειραχτεί λίγο από τη δήλωση Κατερίνας Γερονικολού και λέει επακριβώς τι συμβαίνει. Και φυσικά παίρνει θέση για το μείζον θέμα της εποχής. Δεν εννοώ το μακεδονικό, εννοώ για το αν η Γερονικολού, ναι, πράγματι είναι αυτή που πρέπει να κάνει την Πετροβασίλη. Βεβαίως, νούμερο 8.
μπουκάρια ξαναέρχονται. Θα ξεκινήσω με μια γενική άποψη που έχω για τα remake αυτά, τα οποία στις περισσότερες φορές έχουν αποτύχει. Εύχομαι ο Λάκης ο Λαζόπουλος να πετύχει και θα είμαι ο πρώτος που θα το χειροκροτήσω. Θα πάτε να δω την παράσταση. Θα τη δω, βέβαια. Θα τη δω. Η Κατερίνα Γερονικολού, πώς σας φαίνεται στο ρόλο της Αλίκης? Πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε σεμνοί. Εγώ σε μια συνέντευξη δήλωσα ότι δεν την ξέρω την κυρία και πραγματικά δεν την ήξερα ούτε φατσικά, ούτε σαν ηθοποιό. Και είχε μια απάντηση λίγο υποτιμητική στο πρόσωπό μου. Εγώ με 55 χρόνια καριέρα δεν θα εκνευριζόμουν αν κάποιος δεν με ήξερε. Να πάμε λίγο στα backstage. Και διάβασα ότι στη σκηνή που κολυμπούσε η Αλίκη, στην ουσία πνιγότανε στην κυριολεξία. Στο Μαυροπόταμο, δεν ξέρω, που έκανε μπάνιο υποτίθεται η Αστέρο. Ακούω για μια στιγμή την Αλίκη να φωνάζει βοήθεια. Ο μόνος που ήξερε ότι δεν υπάρχει σενάριο, εγώ, κανείς τεχνικός. Και όπως είπα, πετάω την κλακέτα και βουτάω. Είχα μπλεχτεί τα πόδια σε κάτι βούρλα που ήταν μέσα στο ποτάμι, σε όπως ήταν εκεί. Τσα-τσα-τσα. Δεν ήθελε ο Χατζηδάκης να βάλει το τσα-τσα-τσα. Η Αλίκη το βάλει. Τον έπεισε η Αλίκη ότι θέλουμε πιο νόστιμο για τα κοριτσόπουλα. Και το δέχτηκε ο Μάνος. Με τον διάδοχο, εκείνο το περίφημο που έχουν σηκωθεί όλοι στο θέατρο και η Αλίκη ήταν η μόνη που δεν σηκώθηκε. Και του πρότεινε το χέρι να της το φιλήσει. Η απάντηση της Αλίκης ήταν μια βασίλισσα, δεν σηκώνεται ποτέ σε ένα διάδοχο. Καταπληκτικό. Μια βασίλισσα δεν σηκώνεται ποτέ σε ένα διάδοχο. Είναι ιστορίες οι οποίες μπορείς να κάθεσαι και να τις ακούς, ας πούμε, ώρες ατελείωτες. Πνιγόταν η γυναίκα, φώναζε βοήθεια, καθόταν η άλλη. Α, πολύ ωραία ηθοποιός. Μπράβο. Έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Τρομερό πράγμα. Έχουν συμβεί στα αλήθεια και έχουν φύγει άνθρωποι έτσι. Για σκέψου το αυτό όμως, καταπληκτικό. Και ήταν ο μόνος που ήξερε ότι είναι σενάριο. Γερονικολού. Μου άρεσε η δήλωση που έκανε, αν και δεν θεωρώ ότι η Γερονικολού απαξιώσει τόσο. Θεωρώ ότι είναι σε άμυνα η Κατερίνα Γερονικολού αυτή την περίοδο γενικώς, οπότε δεν θα της καταλογίσει κάτι. Ναι, δεν μπορεί. Τρώει από παντού επίθεση. Η Αλίκη, ο Τσιμιτσέλης, το ένα το άλλο, έρχεται συνέχεια ένας με ένα μικρόφωνο και τη ρωτάει κάτι. Οπότε μπορεί να ήταν κακιά στιγμή. Εντάξει, αλλά αυτή τη δουλειά όμως τα περιμένεις και αυτά, έτσι. Μα δεν είπε κάτι. Είναι ένα νέο κορίτσι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψημένη σε αυτό. Παιδιά, δεν είπε κάτι άσχημο για τον κύριο Βουγιουκλάκη, έτσι κι αλλιώς. Και εφόσον ο κύριος Βουγιουκλάκης δεν τη γνώριζε, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει η γνώμη της. Και εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά. Εφόσον δεν τη γνωρίζει, από πότε η γνώμη ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει και δεν σου είναι σημαντικό, σε ενδιαφέρει? Εντάξει. Από τότε που θα ενσαρκώσει στο θέατρο την Πετροβασίλη. Τότε όμως πρέπει να το ξέρεις το πρόσωπο αυτό. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να έχεις ενδιαφέρει να μάθεις. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτός που είναι πιο έμπειρος και αυτός που έχει μεγαλύτερη καριέρα οφείλει να είναι πιο γενναιόδωρος και να είναι πιο κοντά στους νέους ανθρώπους. Λες δηλαδή ότι ο Βουγιουκλάκης την ήξερε και λέει ότι δεν την ξέρει ή ότι ήταν. Όχι, μπορεί όντως να μην την ήξερε ο άνθρωπος, αλλά ακόμα και όταν δεν ξέρεις κάποιον, ο τρόπος που θα πεις ότι δεν τον ξέρω κάνει λίγο τη διαφορά. Ναι, εντάξει, απλά δεν έχουμε. Και όχι για τον κύριο Βουγιουκλάκη συγκεκριμένα, δεν έχουμε δει αυτή τη μεγαλοθυμία απέναντι στην Κατερίνα Γερονικολού όλο αυτό τον καιρό. Να το πούμε. Από τους άλλους, για από εμάς. Από τους άλλους, για από εμάς. Κατερινάκη. Καλή για όνομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουγιουκλάκη, για τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στο νούμερο 7. Πάμε στο νούμερο 7, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τι λέει ο κόσμος γι' αυτό. Γιατί ο κόσμος είναι ο οποίος θα πάει να παρακολουθήσει την παράσταση, είτε θα γεμίσει το θέατρο, είτε όχι. Οπότε πάμε να δούμε σε ένα βίντεο τι ακριβώς λένε για το ζεύγος στη σκηνή πάνω, Γερονικολού και Τζιόβα, και αν μπορεί να υποδηθεί τους ρόλους που υποδήθηκαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχάλης. Στο νούμερο 7. Το θέμα μας για σήμερα, χτυπώ κάρτια στο θρανείο. Βγήκαμε στους δρόμους της Αθήνας και ρωτήσαμε πώς σας φαίνεται η Κατερίνα Γερονικολού και ο Ορέστης Τζιόβας στους ρόλους που ενσάρκωσαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Ο Τζιόβας, όχι, Λόρος, ξενέρωτος. Αυτή την εμβέλεια της Βουγιουκλάκη δεν νομίζω ότι την πιάνει. Ο Τζιόβας. Ναι, νομίζω πως ναι. Ναι. Έχει αυτό που χρειάζεται, ναι. Πιστεύω ότι ο Λασόπουλος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Που δυστυχώς αναλώνεται. Αναλώνεται, χωρίς λόγο. Είναι εκφραστικότατη. Όπως εκφραστική ήταν και η Αλίκη.
Έτσι είναι και η Κατερίνα. Είναι καλύτερη από την άλλη που είχε κάνει την Βουγιουκλάκη. Την Παπουτσάκη. Ναι, πολύ καλύτερη. Αυτόν δεν τον ξέρω. Τον ωραίο τον Τζιόβα, έτσι όπως τον βλέπεις εδώ τον κύριο. Εντάξει, να ξυριστεί και λίγο. Αυτή για λύκη. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει, τι να πω. Ναι, το έχει αυτό. Το έχει το Κατερινάκι, το έχει. Το έχει, το έχει. Ναι, μου φαίνεται εντάξει. Εξωτερικά και όπως τους γνωρίζω από όπως παίζουν δηλαδή. Η Γερονικολού, σαν ηθοποιός, μου αρέσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Ο Τζιόβας. Είναι ακόμα πιτσιρικά για να παίξει αυτό το ρόλο. Όχι, η Αλίκη είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να την αντικαταστήσει. Μου αρέσει πολύ αυτή η κοπέλα. Ναι. Τρελαίνομαι. Ναι. Όχι για Βουγιουκλάκη. Mm. Δεν ήμουνα και πολύ φαν του ποτέ. Και ειδικά η Κατερίνα, τη λατρεύω, είμαι φαν. Έχει και τη γλύκα και τη τσαχπινιά. Ορέστης. Ναι, είναι... και ψυχάκια θα έλεγα και... Γιατί όχι η δική σας. Και δική μας. Καραβάτου, μια χαρά. Στην Αλίκη. Εννοείται, κατάξανθη. Έχει τσαχπινιά. Τσαχπινούλα, ναι, ναι. Δεν γιατί τσαχ... όχι. Και ο Κρατερός. Εννοείται. Για Παπα Μιχαήλ. Όλα τα λεφτά. Θα σε έπιθε για Παπα Μιχαήλ ο Κρατερός. Γιατί όχι, τα έχει όλα. Ρε παιδιά, αυτό είναι. Είσαι έτοιμη. Παιδιά, δεν ήξερα ότι στις 5 Ιουλίου του 2018 σε 9.42 πρώτα λεπτά. Να το άκουγα αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πήρε. You wanna thank your father. Ξέρεις, δηλαδή, μετά αρχίζει να ευχαριστεί ο Όσκαρ. Θέλω να αφιερώσω το Όσκαρ αυτό. Θα μπήκε και μπράβο, στην όλα πάρα πολύ καλά. Άψογη, άψογη. Εγώ την κάνω πάρα πολύ καλά την Βουγιουκλάκη. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ όμως σε εκπομπή. Και εμείς προσωπικά είμαστε πάρα πολύ υπέρ τη Κατερίνα Γερονικολού και του Ορέστη Τζιόβα. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ υπέρ. Εγώ διακρίνω. Να τελειώσω αν έχει την καλή. Εξαιρετικά καλαντούχη. Και πάρα πολύ ωραίοι τύποι και θα σκίσουνε. Λέγε. Γιατί δεν, η Καραβάτη δηλαδή, γιατί όχι. Πες μου σε γιατί όχι, πες την εμπειρία δηλαδή. Πάμε πάλι. Ο Ορέστης Τζιόβας και η Κατερίνα Γερονικολού είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Εμείς ως εκπομπή στηρίζουμε Καραβάτη πλέον για το ρόλο. Και θα σκίσει αυτή η παράσταση. Είμαστε ταγμένοι, όχι απλά στηρίζουμε. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στο 6, να αφήσουμε την Αλίκη και την Κατερίνα να ξεκουραστεί. Γιατί Αλίκη μήπως μια βραδιά. Δεν έχει δει, ντροπή που θα το πω κιόλας, αλλά έχει συμβεί πραγματικά. Δεν έχει δει αέλια στην τηλεόραση Βουγιουκλάκη και έβαλε μαμά! Ναι. Να μάθω. Για να ξέρετε πώς περνάω. Είναι που τραγουδούσε ένα τραγούδι. Που τραγουδούσε. Ήταν το μια βαρκά ήταν όλη τη σε θάλασσα γαλάζια. Κι ήταν και ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά. Κι όλο την κόντο σύμφωνε. Τώρα αρχισυντάκτη μας Γιώργο Εφρεμίδη, δεν βιάζεσαι να πάμε στο 6. Δεν βιάζεσαι να πάμε στο 6. Γιατί δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς. Έζηλεψα τη βάρκα. Πάμε στο έξι. Πάμε γιατί πώς αναντέξει ένας άνθρωπος. Πώς θα χτυπήμαστε. Εντάξει, παιδιά, έχουμε και εμείς κάποιες αγάπες. Τι πειράζει δηλαδή. Εσείς καλά κάνετε και τις έχει το Στέφανος, γιατί τρελάθηκε με αυτό το τραγούδι. Δεν έχει σημασία. Πάμε στο χθες το βραδείο, γιατί πραγματικά έγιναν πολλά και ενδιαφέροντα και πρέπει να τα ξέρετε. Ο Κώστας Μαρτάκης έχει πολλά προβλήματα. Έχει πάρει κιλά ο άνθρωπος, λέει, και παίζει beach volley για να τα χάσει. Άρε Μαρτάκη, προβλήματα που έχεις. Ο Κώστας Σόμερ θα ντυθεί γαμπρός ή όχι. Τι μας απαντάει μέσα, και στο βίντεο εννοείται το μέσα, μην μπερδευτείτε καθόλου. Γιατί μας λέει και για τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και βέβαια υπάρχει και η πηγή VDVG, η οποία αν τη συναντήσετε στον δρόμο και είναι με το αμάξι και κάνει κανένα λαθάκι, παιδιά, μην τη μιλήσετε. Δεν θα έχετε καλά ξεμπερδέματα. Όχι. Στο νούμερο 6. Όχι. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τουρνουά Beach Volley με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την κακοποίηση των γυναικών και εμείς ήμασταν εκεί. Έχει πάρει κιλάκια. Ναι. Δεν είμαι όπως θα ήθελα να είμαι. Γιατί. Εννοώ ρε παιδί γιατί μου δεν είναι γιατί. Ναι, εννοώ αφέθηκε σε τέτοια δουλειά. Όχι, είναι το πρόγραμμα τέτοιο της δουλειάς μου που η αλήθεια είναι δεν προλαβαίνω να κάνω γυμναστική όπως θέλω, να έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της διατροφής μου είναι ακατάστατο, τρώω ό,τι ώρα να είναι, που το έχω κενό βασικά. Θα επανέλθω όμως, εντάξει. Συγγνώμη, είμαι λίγο λαχανιασμένος. Παίζεις beach volley εσύ. Παίζω, ναι. Και με τη Βίκη Χατζηβασιλείου έχετε παίξει. Με τη Βίκη Χατζηβασιλείου έχουμε παίξει μαζί και εκείνη παίζει πολύ καλό beach volley. Και είμαστε πολύ δυνατό δίδυμο. Μου λένε τα καλύτερα γιατί είμαι γυμνασμένη. Οι γυναίκες μου λένε θέλουμε να κάνουμε το χέρι σου, θέλουμε να κάνουμε το πόδι σου. Ένα τόσο σημείο για σένα, ποιο είναι πάνω. Νομίζω ότι είναι τα πόδια μου, γιατί λόγω και λόγω αθλήματος, αλλά έχω φοβερή δύναμη. Δηλαδή, μη μου βγει στον δρόμο.
Και με πειράξεις, την έβαψες. Αν κάποιος προσπαθήσει να ξέρεις να με πειράξει, μια κλωτσιά έφυγες απέναντι. Δεν έχω πλακωθεί στο δρόμο, αλλά έχω αγριέψει. Κάποιος θέλει να παρκάρει δεξιά, περίμενα εγώ και με βρίζει χωρίς να του μιλήσω, χωρίς τίποτα. Πού πασχυρά μου με αυτό το αμάξι, με το μεγάλο αμάξι που δεν χωράς. Μα δεν είναι, δεν έλεγε απαγορεύονται τα μεγάλα αυτοκίνητα. Δεν κατέβηκα, δεν ήθελα να ασχοληθώ. Γενικά θέλω να είμαι ευγενική και να έχω ηρεμία. Είχατε και μια περιπέτεια με τη μητέρα σου. Πήγα να την εξαπατήσουν με το γνωστό κόλπο ότι η κόρη σας ενεπλάκησε ατύχημα κτλ. Την πήρα τυχαία στο τηλέφωνο και μου λέει σε καλά. Ξαφνικά έτσι, λέει γιατί να μην είμαι, τι έγινε. Λέει έτσι και έτσι. Η αλήθεια είναι ότι βόλια έχω να παίξω από το γυμνάσιο. Άρα 3 χρόνια. Ναι, δεν έχω πολύ δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι στο βόλεϊ είχε πει μαμά μου να με γράψει και ήμουν κοντούλα και δεν με πήρανε. Σε ποια τάξη? Το πήρα απότομα τον boy. Νομίζω Δευτέρα Γυμνασίου. Πήρα απότομα μετά. Σύρωσα απότομα και μετά δεν πήγαινα εγώ. Έτσι δηλαδή. Δεν κατάλαβα όταν δεν θέλανε αυτοί. Α σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί έχουμε έρθει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι για τις κακοποιημένες γυναίκες. Το περιβάλλον σου έχει συμβεί να γνωρίσει εσένα, ναι, να. Ναι, ναι, ναι. Έχει συμβεί σε πολύ κοντινό μου περιβάλλον και ευτυχώς είχε τη δύναμη συγκεκριμένη γυναίκα και το είπε και διορθώθηκε η κατάσταση. Μπήκαν όλα στη θέση τους. Όταν έγινε αυτό, ήμουν αρκετά μικρή. Όταν συμβαίνει κάτι μέσα σε ένα αντρόγινο και είσαι παιδάκι και το βλέπεις, λες τώρα τι να πω εγώ, τι. Και. Δεν χώνεσαι. Ευτυχώς βρήκε η γυναίκα τη δύναμη μόνη της. Επαγγελματικά σχέδια, έκανα μια ταινία τώρα, στο εξωτερικό. Εδώ έχουμε κάποιες συζητήσεις. Πλέον δεν είναι τίποτα σίγουρο. Δηλαδή, αν δεν δεις την κάμερα προς τα και ξεκινήσει τα γυρίσματα, εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Στην παρουσίαση κάτι συζητάμε πιο έντονα, αλλά υπάρχουν και δύο προτάσεις τύπου μυθοπλασία. Το κορίτσι σου που το έχεις σήμερα? Το προσέχω πάρα πολύ, όπως βλέπεις. Παίζει ποδοβόλεϊ. Ποδοβόλεϊ. Με το πόδι παίζω εγώ κανονικά εδώ, γι' αυτό το μου φύγε. Βόλεϊ. Και νομίζω ότι πορώθηκε. Και δεν λέει να φύγει κιόλα. Ακριβώς. Επόμενο βήμα θα γίνει στη σχέση. Α, εσένα περιμένω, εσύ πώς θα πας. Τι είπε στο τέλος, τι είπε. Πώς θα πάσει. Κάνε πάσα την ερώτηση. Κάνε πάσα την ερώτηση. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Πολύ καλός ο σκοπός. Προφανώς και πολύ σημαντικός. Πολύ σημαντικός, πολύ σοβαρός. Και μπράβο. Και ποια είναι η ταινία στο εξωτερικό, όπως ξέρει κάποιος. Και γιατί εξωτερικό μιλάμε. Εξωτερικό είναι και η Αμερική. Εξωτερικό είναι και η Αγγλία. Είναι και η Ρουμανία. Είναι και η Ινδία. Είναι και το. Στον πόλεμο το σώμα. Καζακστάν. Εάν ήταν στην Ινδία. Τι εξωτερικό μιλάμε. Και Κύπρος ή όχι. Και η Κύπρος είναι. Θα μπορούσαν. Αλλά εντάξει, η Κύπρος δεν είναι εξωτερικό. Ξανακάνει την εξωτερικό. Και να σου πω και το χρυσό βατόμενο που είχε πάρει τότε, για μένα, είναι τιμητικό για Έλληνα ηθοποιό. Φανταστικό είναι. Και αυτό. Ναι, απλά εγώ, αν είχα κάνει μια ταινία στο Hollywood, ξέρω εγώ, ή στο LA, έστω και μια ταινία που την έχουν δει 10 άτομα. Συγγνώμη. Θα έλεγα, έκανα μια ταινία στο Hollywood. Περίμενε. Στο εξωτερικό τι είναι αυτό. Ναι. Υπονοείς δηλαδή ότι αν κάποιος δεν παίξει στο Hollywood και παίξει σε μια άλλη ταινία, στο εξωτερικό και πάλι, δεν είναι διεθνής καριέρα αυτό? Φυσικά, είπα εγώ δεν έχει διεθνή καριέρα. Τι είδους μετά? Τι είδους? Γιατί άμα δεν έχεις πάει στο Hollywood, λες στο εξωτερικό. Βγήκε από την Ελλάδα. Βγήκε από την Ελλάδα. Υπήρξε ένας άνθρωπος που τον επέλεξε εκτός Ελλάδος για να παίξει ένα ρόλο. Μια πηγή σας χρειάζεται, τίποτα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Εντάξει, μια πηγή δεν χρειάζεται. Να πούμε τα πάντα στη θέση. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει ωραίες ταινίες συνδυνσίες. Δεν τι πάθαμε. Πού είναι η πηγή, παιδιά, να τα βάλετε πάνω τα θέση του? Εγώ δεν σας έχω. Παλέτες σκιών. 25 αποχρώσεις, 15 αποχρώσεις, 10 αποχρώσεις από διαφορετικά πράγματα. Λάμψεις, μπρόνζερς, κραγιόν. Εδώ δείτε τι γίνεται. Αδιάβροχες μάσκαρες, eyeliner. Χαρτάκια κατά της λιπαρότητας με άρωμα για σεμνιού, διάφανη πούδρα σε ελεύθερη μορφή και ματ φινίρισμα, eye primer, κορέκτορες σε υγρή μορφή, κορέκτορες σε μορφή πούδρας, παλέτα με κορέκτορες με μορφή κρεμόδι, ρούζ με κρεμόδι μορφή stick, κονσίλερ υγρό. Είναι τα πάντα δηλαδή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει τώρα για σας σε αυτή την υπέροχη συλλογή των Makeup Academy που σας δίνουμε σήμερα και μάλιστα θα το κερδίσετε τρεις. Όχι ένας, όχι δύο, τρεις. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα τηλεφωνήσετε για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο 901-901-4444. Ή αν είστε του μηνύματος, το ξέρετε πια. 54888, γράφοντας ΚΚ, αφήνοντας ένα κενό και αμέσως μετά, φυσικά, το ονοματεπώνυμό σας. Και τι θα γίνει τώρα, κυρίες και κύριοι? Ενώ εσείς στέλνετε μηνύματα, ενώ θα παίρνετε τηλέφωνα, εμείς θα προετοιμαζόμαστε για αυτό το καταπληκτικό νούμερο 1, το οποίο θα έρθει αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σας στέλνω ψύχρεμους. Μόνο αυτό. Πάμε.
Are you ready, Boots? Start walking. Συμφωνία των Κούκου και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να είσαστε και σήμερα παρατηρητικοί και προσεκτικοί, γιατί θα σας γίνει αυτή η πολύ 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 εύκολη ερώτηση και θα κερδίσετε εσείς ένα υπέροχο τάμπλετ. Στο νούμερο 1 θα κερδίσουμε όλοι μια ξέχαστη εμπειρία, και εμείς που θα τη ζήσουμε εδώ μέσα στο πλατό, αλλά και εσείς που θα τη δείτε. Φαντάζομαι ότι θα φοβηθούμε το ίδιο. Θα δούμε όμως σε λίγο τι πρόκειται να γίνει. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 4. Πάμε στο νούμερο 4, γιατί όποιος έχει μεγαλώσει, ας πούμε, βλέποντας ιδιωτική τηλεόραση, ναι, έχει ζήσει, ας πούμε, τις αλλαγές ονομάτων, επιθέτων, της Νανάς Παλετσάκη, Δούκας, Γόντζου. Γενικά, ήταν μια γυναίκα, ας πούμε, η οποία πίστευε ότι πρέπει να παίρνεις το όνομα του συζύγου. Παραδοσιακή τη λες. Παραδοσιακή. Εγώ, ας πούμε, δεν ήμουν από αυτές τις γυναίκες. Κράτησα το επίθετό μου και η Κατερίνα Καραβάτου, νομίζω ότι. Διότι η Καραβάτου γεννήθηκαν. Το έχει κρατήσει. Οπότε η Νάντια Ριγάτου. Φτάνει τα λάθη. Φτάνει τα λάθη. Πάντα σε αυτά θα πούμε, αλλά για αυτά θα μιλήσουμε άλλωστε. Ας μιλήσουν οι παλιοί, λοιπόν, αν κάναμε καλά εμείς. Είναι οι άλλοι. Δούκα, Παλετσάκη, Σγόντζου. Πάμε να δούμε στο νούμερο 4. Άντε και παντρεύτηκες. Το θέμα είναι, κρατάς το δικό σου επίθετο ή παίρνεις το σύζυγου. Άκου τους παλιούς. Όταν μια γυναίκα παντρεύεται, να παίρνει του άντρα της το επώνυμο ή να κρατάει το πατρικό της. Να κρατάει το πατρικό της. Α, μπράβο. Είμαι προοδευτικός εγώ. Αυτό βλέπω. Η γυναίκα σας. Η γυναίκα μου. Έχει το δικό μου. Μια γυναίκα που παντρεύεται πρέπει να παίρνει το επίθετο του σύζυγου της ή το δικό της. Εννοείται το σύζυγο. Γιατί εννοείται? Γιατί δεν έχει νόημα μετά. Καλύτερα να μην παντρεύεται. Επειδή θα πάρει το επώνυμο του άντρα της. Ναι, ναι, τότε πώς λέγεται η οικογένεια τότε? Κανονικά εγώ πιστεύω δεν πρέπει να παντρεύονται οι γυναίκες. Είναι πιο βαθύ το θέμα. Χτύπησα φλέβα. Τι φλέβα, κοπέλα μου. Περνάω μια χαρά εγώ με την γυναίκα μου 40 χρόνια μαζί. Α, τότε γιατί να μην περάσουμε κι εμείς μια χαρά? Κάνει εκείνο που λέω εγώ γι' αυτό. Σημερινές το παίζουν δημοκράτες. Κάνουν κουμάντο αυτές, νομίζουν. Αλλά αν παντρευτούν, ποιο όνομα να έχουν, του άντρα ή το δικό τους? Κανονικά του αρσενικού πρέπει να είναι. Άμα θέλει, του κρατάει το δικό της. Άμα θέλει, παίρνει το σύζυγο. Εμένα κρατάει το δικό της. Α, δεν πήρε το δικό σας. Όχι. Το δεχτήκατε. Γιατί είναι επαγγελματίας. Άμα δεν δουλεύει, ποιο είναι το σωστό? Να πάρει το σύζυγο. Γιατί να παίρνει το σύζυγο της, δεν το καταλαβαίνει. Καθένας έχει το επίθετό του. Εσείς το κρατήσατε το επίθετό σας? Εννοείται. Το αλλάζεις. Κρατάς το πατρικό σου. Εσείς το κρατήσατε? Βεβαίως το κράτησα. Μία γυναίκα που παντρεύεται πρέπει να κρατάει το πατρικό της επίθετο ή να παίρνει το άντρα της? Κοιτάξτε, ανάλογα το επάγγελμα που κάνει. Αν έχει επάγγελμα δημόσιο και πρέπει να με το πτυχίο της. Ναι. Αν δεν έχει, καλό είναι να πάρει το άντρος της. Να κρατάει το δικό της. Γιατί? Αφού θέλουνε και μπορούνε. Και μπορούνε, το κάνουνε. Εμείς παλιά δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε. Του άντρα της, ξέρουμε μια φορά και λιγερό. Δεν κάναμε αυτά τα πράγματα, κρατάμε το δικό μας. Για ποιον λόγο? Όταν μια γυναίκα παντρεύεται, να κρατάει το πατρικό της επίθετο ή να παίρνει του άντρα της? Του άντρα της, άπα. Γιατί? Για να πηγαίνετε πατερλό, παντού, ας πούμε, να συναντήσει προβλήματα. Ενώ άμα κρατήσει, άμα πάρει του άντρα της, θα ανταλύσει όλα. Αν πάρει το άντρα της, θα είναι ενιαίο. Μάλιστα, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι γυναίκες κρατάνε το δικό τους το επώνυμο. Όταν είναι επαγγελματίες. Όταν είναι επαγγελματίες. Μπορεί να ανάψει μάχη τώρα εδώ πέρα για την πλάκα, για το τίποτα μπορεί να γίνει χαμός εδώ, να τον μπουρλετιάσουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά? Πάλι καλά που δεν πήγε εύκολα. Παλιά, να φωνάζουμε Γιώργενα, η Στεφάνενα, η Κρατέρενα. Κρατέρενα, σκέψτε το Κρατέρενα. Την Κατερίνα την έχουν φωνάξει Κρατερίνα. Ναι, αυτό είναι άλλο. Από λάθος. Και μένω στα Ρόβας, ως γνωστόν, με λέει Καράβατο. Ναι. Και του λέω μια ζωή. Συμβαίνουν αυτά. Με λέει Καραβάτο, μάλιστα. Και του λέω, τουλάχιστον λέγεται σωστά, βρε αγόρι μου. Είναι Καράβατος, δεν είναι Καραβάτος. Ναι. Και μου λέει γιατί. Κάθε φορά βρισκόμαστε η ίδια ιστορία. Δεν μου λέει, Στεφάνε, η δική σου γυναίκα. Τι όνομα? Ο παιδιά, ξέρετε ότι είμαι πολύ παραδοσιακός. Μαρία Δήμου. Όμως οι γυναίκες όταν πηγαίνουν να γεννήσουν
γεννούν ακόμα και αν έχουν κρατήσει το δικό του το επίθετο με το επίθετο του άντρα του. Μα αυτό δηλώνει πια όταν παντρεύεσαι. Το επίθετο που θα πάρει το παιδί. Και μετά όταν γεννήσει, είναι το επίθετο που δήλωσε στο γάμο. Και στη γέννηση. Όχι, γιατί το έχω μάθει και το έχω μάθει πριν ένα χρόνο. Είναι στο μεευτήριο πάντα του μπαμπά, παιδιά. Στο μεευτήριο δεν ήταν η κυρία Καραβάτου. Δεν έχω πάει εγώ να κάνω μαστογραφία πριν από λίγα χρόνια και φωνάζω. Κυρία Κατσούλη, κυρία Κατσούλη. Λέω, και εγώ νόμιζα, λέω. Κυρία Κατσούλη, κυρία Κατσούλη. Γεννάει κάποια κυρία Κατσούλη εδώ πέρα, λέω μαζί μας. Τι ωραία, τι σύμπτωση. Δεν το κατάλαβα. Την Κατερίνα λέμε. Λέω, μα. Α, χαμούλης. Πάμε λοιπόν στο νούμερο με αυτά και με αυτά. Πάμε στο νούμερο 3. Α, πάμε στο νούμερο 3. Εντάξει, νούμερο 3. Μου αρέσει πάρα πολύ οι γυναίκες οι οποίες θα μου βρει με τον εαυτό τους, που βροντοφωνάζουν την ηλικία τους, γιατί πάρα πολύ απλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ηλικία, αλλά το πώς είναι, πώς αισθάνονται. Φυσικά λέω για την δική μας, 40χρονη πλέον, Βίκυ Καγιά, η οποία χθες είχε τα γενεθλιά. Βεβαίως, Βίκυ μας! Τα γιόρτασε, παιδιά. Χρόνια πολλά. Πού γιόρτασε η Βίκυ τα γενέθλιά της? Πού τα γιόρτασε? Ένα μέτρο έξω από το νέο πλατό του Shopping Star, για το οποίο ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον χρόνο, για την τρίτη χρονιά του Shopping Star. Και εμείς είμαστε αυτή η εκπομπή που δεν αφήναμε αυτό να πάει χαμένο. Φυσικά. Δύο βήματα από το δικό μας πλατό. Για δείτε εδώ. Ο Γρηγόρης Μπάκας, από το νεαρό αγόρι. Που, παιδιά, τι δώρο πήγε στην Καγιά. Τι πήγε, παιδί μου. Τώρα να σου πω, δεν το έχω καταλάβει έτσι πως το βλέπω, το κατάλαβα. Θα το δείτε στο βίντεο. Εγώ δεν το κατάλαβα. Παιδιά, τι είναι σήμερα? Η γενέθλια. Η δικιά μας. Η δική σας. Η Βίκυ Καγιά. Συγγνώμη. Γεια σας. Κυρία Καγιά. Τι κάνει η γυναίκα στο παιδί σου? Πώς είσαι? Ευχαριστώ που ήρθες εσύ. Να μην κάνουμε κι εμείς η εκπομπή μας το δώρο. Να ανοίξω. Α, εντάξει. Παιδιά, είναι μια φίλη μου εδώ. Ένα. Ένα. Το μοντέλο, παιδιά, γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Παρουσιάζει δύο εκπομπές στο Shopping Star και το Next Top Model. Και έχει όλους αυτούς τους επικοινωνικούς συνεργάτες και ευχαριστώ. Όλα καλά. Εδώ αλλάξαμε πλατό, έχουμε συνεργάτες πολλούς, μεγάλο, τεράστιο πλατό. Και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έγινα 40. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, είναι αλήθεια. Και δουλεύω από τα 14. Παιδιά, δεν έχω πάθει σήμερα πολιτισμικό, δεν μπορώ να το πιστέψω. 6 μηνών, παιδάκι. Βγάζουμε και δόντια, το βράδυ κλαίμε, όπως όλα τα μωράκια. Τι? Πότε τα χάσες? Κατευθείαν. Δηλαδή... Κατευθείαν, γιατί η κόρη μου 3 χρονών και με το που γύρισα από το μεευτήριο έπρεπε να πάω κούνιες, παιδότοπους, να τα κάνω όλα αυτά. Οπότε ξέρεις. Καλά, πώς το προλαβαίνεις? Κοίταξε να δεις. Ο χώρος μοιράζεται μεταξύ δουλειάς και παιδιών. Δυστυχώς δεν έχω καθόλου χρόνο για εμένα. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Απ' τη μία χαίρομαι που η καριέρα μου έχει πάρει αυτή την τροπή και ξέρεις, είμαι χαρούμενη με τη δουλειά μου και πάνε όλα καλά. Τρέχω μετά να δω τα παιδιά. Ξενυχτάω, δεν πειράζει, όμως θα κάνουμε. Θα είμαι λίγο πιο κουρασμένη. Έχει και κονσίλερ, βάζει μέρη, ξέρεις. Μεγάλη επιτυχία το Shopping Star και μια νέα επιτυχία που έρχεται σε λίγο. Μακάρι, μακάρι. Το Shopping Star βέβαια οφείλεται στις πρωταγωνίστρες τις καθημερινές που λαμβάνουν μέρος και τις λατρεύω. Στο Βαγγέλη το Χρυσόπουλο, ο οποίος οι ατάκες του δεν ξέρω πώς τις σκέφτεται. Τον αγαπώ, τον λατρεύω. Και εύχομαι και εγώ να βάζω το δικό μου το κομμάτι. Και να υποθέσω ότι το καλύτερο δώρο το πήρες πριν από 5,5 μήνες. Βέβαια, και η κόρη μου και ο γιος μου, δεν το συζητώ. Και τα ενδυνάμει παιδιά μου, και ο Γιώργος και η Ριέτα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, διαφορετική από τις άλλες, αλλά μεγάλη είμαστε κι εμείς. Ποιο θα είναι το Next Top Model? Δεν τις έχουμε δει ακόμα. Η οντισιόν ξεκινάει τη Δευτέρα. Πάντα είχα όνειρο να έρθω κάτω από τον μπαλκόνι σας. Και να κάνεις τι? Και να παίξω πιάνο και να σας κλέψω. Από ποιον, από τον άντρα μου? Και τώρα έφτασε στιγμή. Έλα, πάρτε. Άντε, γεια. Γεια, γεια. Με το ένα, με το δύο, με το τρία, γιατί η Βίκυ Καγιά είναι πάνω στο κοντρόλ και μας βλέπει. Να ζήσεις, Βικούλα, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Χρόνια πολλά, Βίκυ μας. Μ' αρέσει πολλά. Γνώσεις το φως. Λοιπόν, γιατί πάει γνώσεις, νιώθεις και
τις γνιώσεις. Τις γνιώσεις στο φως που είναι καλύτερο. Λοιπόν, να, δύο. Να πω λίγο κάτι. Μας θα είναι που... κοντά μας σε πάρα πολύ λίγο, γιατί θα είναι μαζί με τους υπόλοιπους κριτές του Greece Next Top Model και θα τους δείτε όλους για πρώτη φορά εδώ στη Φωλιά των Κούκου και εσείς βεβαίως να ξέρετε ότι ξεκινάνε οι οντισιόν και ξεκινάνε στις 10 και 11 του μηνός στην Κρήτη, οπότε σπεύσατε. Στην Κρήτη είναι πάρα πολύ όμορφες οι γυναίκες, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οπότε θα γίνει χαλασμός και στην πρώτη οντισιόν και σε όλες τις υπόλοιπες. Για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Σε περιμένουμε, Βίκυ, μας σε πάρα πολύ λίγο. Πριν πάμε λοιπόν στο 2, το νούμερο 2, να σας πω ότι άμα είσαι η Βίκυ Καγιά, ναι, δεν έχεις πρόβλημα, Στέφανε, να πεις την ηλικία σου. Οποιαδήποτε γυναίκα μοιάζει με τη Βίκυ Καγιά, δεν έχει θέμα, φαντάζομαι. Δηλαδή, εγώ στο 40 μου, αν. Καλά, δεν έμοιαζα ποτέ με τη Βίκυ Καγιά, φαντάζομαι ότι στα 40, οπότε δεν έχουμε τέτοια. Πάμε στο νούμερο 2, λοιπόν. Να σας πούμε ότι η Κατένα Μπούσιου έχει μαζέψει εδώ πέρα τα καλύτερα ακροβατικά που υπάρχουν στον κόσμο ολόκληρο. Και να σας πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό για μένα, γιατί έχω ζήσει μια εμπειρία με έναν ακροβάτη. Και οι ακροβάτες γενικά έχουν τρομερά εντυπωσιακά σώματα. Εντάξει, και πάντα είναι εντυπωσιακοί. Και έχετε πάθει σοκ που είχα σχέση με ακροβάτη. Όχι, 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 όχι. Ελπίζουμε να δούμε το βιντεάκι από σένα. Και ήξερε να μαγειρεύει, είχε και γένεια. Δεν ήξερε να μαγειρεύει, έκανε άλλα πράγματα. Γι' αυτό δεν φτούρισε. Δεν φτούρισε. Όμως, πέρα από το δικό μου ακροβάτι, υπάρχουν και άλλοι εντυπωσιακοί ακροβάτες. Είναι με άλογα, έχουμε και το πρώτο... Είναι με άλογα, έχουν δει τα ματάκια. Έχεις κάνει, κάνε λίγο την μπάσα να τελειώνουμε, γιατί γίνεται όλο και χειρότερο. Υπάρχει και το πρώτο ρομπότ ακροβάτης. Και πάμε να δούμε όλα αυτά στο νούμερο 2. Ευληγησία, ισορροπία και πολύ ταλέντο για τους ακροβάτες όλων των ειδών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που λέμε μη το επιχειρήσετε στο σπίτι. Ξεκινάμε με τα λίγο πιο γρήγορα, με τα παιδιά της ομάδας Wild Express. Σε συντονισμό με το άλογο, κάποιες δύσκολες ισορροπίες. Αυτοί είναι οι bikers και με τις φουσκωτές ρόδες τους κάνουν τις φιγούρες τους. Οι Duo Reflex προτιμούν δύο καρέκλες για τις τροφές και τα κόλπα τους. Ακροβάτες του δρόμου είναι ο Καζάλ και η Αμύρ. Στον αέρα και με βροχή ακροβατικά για τη Σέλκη. Επίσης στον αέρα, αλλά στην παραλία του Μεξικού, αυτοί οι ακροβάτες και η όλη κατασκευή σας μοιάζει και λίγο με παιδικό παιχνίδι. Σβούρες σχεδόν στον αέρα και για αυτόν τον 8χρονο Ισπανό, τον οποίο λάτρεψε το κοινό. Αλλά αρκετά με τους ανθρώπους, γιατί πριν από 2 μήνες η Disney έφτιαξε μετά από μελέτη 5 χρόνων το πρώτο ρομπότ ακροβάτη. Με φιγούρες ακριβίας, εννοείται γιατί έτσι είναι προγραμματισμένος, και είναι έτοιμος για τη συμμετοχή του στην πρώτη του ταινία. Αφού γίνει βέβαια και ένα σχετικό ρετού στην εμφάνιση. Ο άλλος James Bond, αλλά με τόξο. Πάντα ήθελα να κάνω τοξοβολία. Δεν ξέρω αν πήγε κάπου το μυαλό σας. Πήγε, δεν πήγε, εμείς θα το στείλουμε κατευθείαν. Σαν βέλος, πάμε να δούμε λοιπόν το δικό μας ακροβατικό, εντυπωσιακότατο νούμερο 1. Τώρα να βρούμε ένα τόσο εντυπωσιακό ακροβατικό και μάλιστα να το έχουμε και μέσα στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, ναι, έχουμε μπορέσει και αυτό εδώ στη Φωλιά των Κούκου. Η Κλαούντια Τσούπα είναι 21 ετών, είναι γυμνάστρια της ενόργανης και θα την δείτε να κάνει τοξοβολία με τα πόδια. Πάμε. I put a spell on you.
Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it because you put me down. Oh. Carolina, welcome. Thank you so welcome, much Claudia. For being here. Thank you so much. One moment. Are you going to be up there or? Come down. Okay. Αυτή είναι η Καρολίνα. Κλαούντια. Κλαούντια Καρολίνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Είναι από το τσίρκο Atmosphere από την Ιταλία, το οποίο κάνει περιοδία από τις 6 Ιουλίου ως τις 16 θα βρίσκεται στην παραλία Οροπού και είναι μια παράσταση με 20 καλλιτέχνες ξεχωριστού στο είδος τους. Είναι ακροβάτες, είναι αρχιτεκτονικοί, κλόουν και είναι μια παράσταση 2 ωρών. Thank you so much for being here, Claudia. Thank you very much for the invitation. It was amazing. Thank you so much. Πάμε. Μεγάλο χειροκρότημα για την Κλαούντια. Ευχαριστούμε. Ούτε τίποτα. Εδώ είμαστε και έχουμε την Άση μας μαζί μας, την αγάπη μας. Και φυσικά την Άση μέσα από το δικό της λογαριασμό στο Instagram που γίνεται τώρα το live streaming. Live, από το Άση Μπίλιου. Από το Άση Μπίλιου. Όχι ρε παιδιά. Τι. Αμέσως. Τι συνέβη. Τώρα με το που ξεκίνησε, δεν ξέρω αν βλέπεις. Ντροπή σας. Μόνο αυτό έχουμε μέσα, ας πούμε. 200 τόσοι άνθρωποι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Εμείς πίνουμε αίμα για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε ωραίο θέμα σήμερα. Μετά και αγαπημένοι μου, πριν βεβαίως και έχουμε. Δεν έχουμε ένα, έχουμε πολλά. Αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο δώρο που δίνουμε που είναι το τάμπλετ. Εάν και εφόσον εσείς συνεχίζετε και συνεχίστε να είστε τόσο παρατηρητικοί και προσεκτικοί και απαντήστε στην πολύ εύκολη ερώτηση που θα σας γίνει ενευθέτω χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο θέμα. Καταρχήν, σήμερα. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα, μας έχεις πει. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Ήτανε πριν τις διακοπές. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία μέρα. Θέλει μόνο λίγη προσοχή. Έχουμε αυτό το πολύ ωραίο θεαματικό τρίγωνο ήλιου-δία που τα λέγαμε χτες, τα αναλύσαμε χτες.
Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλη μία όψη, παραπλεύρος, η οποία θέλει λίγο προσοχή, γιατί έχουμε Ερμή Άρη αντίθεση. Ο Ερμής, έχουμε ξαναπεί ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με επικοινωνία κτλ. Κτλ. Και ό,τι έχει να κάνει και με μετακινήσεις. Να μου είστε λίγο πιο προσεκτικοί στους δρόμους σήμερα, γιατί ήδη από το πρωί έχω ακούσει διάφορα που γίνονται. Σήμερα το πρωί. Έγινε μια φοβερή καραμπόλα. Δεν το ξέρω αυτό για την καραμπόλα, αλλά είδα όταν ερχόμουν στην Αττική Οδό, τρέχαν οι άνθρωποι πιο πολύ από ό,τι τρέχουν συνήθως. Ναι, γι' αυτό λέω ότι θέλει μια προσοχή να μην είμαστε βιαστικοί, παρορμητικοί, ιδιαίτερα όταν είμαστε σε ένα αυτοκίνητο μέσα ή όταν χειριζόμαστε επικίνδυνα μηχανήματα. Αυτό παρακαλώ πολύ. Στην επικοινωνία, σαφώς. Είπα κι άλλο. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για τα ερωτικά του Ιουλίου, για τις σχέσεις. Τώρα, το σχέσεις δεν έχει να κάνει μόνο με το ερωτικές. Εκεί θα είναι η έμφαση περισσότερο για αυτόν τον μήνα. Μιλάω όμως γενικότερα για τις σχέσεις μας. Και επειδή είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μήνας ο Ιούλιος, στο κομμάτι των σχέσεων, γιατί εκτός από εκλήψεις, έχουμε και ανάβρωμες πορείες πλανητών. Οι προδιαγραφές του μήνα, τέλος πάντων, είναι λίγο οι κεντρικές. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Οι κεντρικές. Είναι, είναι. Και να πω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις, για να ξέρετε, τέλος πάντων, πού βαδίζετε, τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει να αποφύγετε. Και αν, τέλος πάντων, κάποιοι από εσάς μπορεί να είναι λίγο πιο ευνοημένοι, τουλάχιστον στο κομμάτι των ερωτικών. Ξεκινώ με τους κρύους, όπως πάντα, φυσικά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αγαπημένα κρυάρια. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Λοιπόν, είναι ένας μήνας που έχουμε ανάδρομο Ερμή, θα έχουμε μάλλον ανάδρομο Ερμή, έχουμε ήδη ανάδρομο τον κυβερνήτη σας, τον Άρη. Είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σας σχέσεις, τις ερωτικές σας σχέσεις. Και εδώ πέρα τώρα είναι σαν να μπερδεύετε το παρελθόν με το παρόν. Τι σημαίνει αυτό. Από τη μια πλευρά, ναι, θα μπορούσαν να υπάρξουν σενάρια μέσα στον Ιούλιο για τους κρυούς, επιστροφής σε παλιότερες σχέσεις, σε παλιότερες ερωτικές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, μπορεί όλο αυτό να μην έχει να κάνει συγκεκριμένα με πρόσωπα, να μην επιστρέφουν και καλά δηλαδή πρόσωπα από το παρελθόν, αλλά εσείς να βλέπετε σε παλιότερες σχέσεις τι λάθη μπορεί να έχετε κάνει, το δικό σας μερίδιο ευθύνης και γενικώς να είστε σε μία φάση που όλη την γκάμα των σχέσεών σας να προσπαθείτε και να τη δείτε και να αναθεωρήσετε ίσως κάποια πράγματα σε σχέση με τη δική σας τακτική, με το πώς διαχειριστήκατε συγκεκριμένα πράγματα, ειδικά στον ερωτικό τομέα, και όλο αυτό να σας οδηγήσει σε πολύτιμα συμπεράσματα. Δηλαδή να δείτε ουσιαστικά το μοτίβο με το οποίο σχετίζεται ο καθένας από εσάς. Και ιδιαίτερα αυτό που λέμε καταστροφικά μοτίβα. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται, ακόμα και με διαφορετικά πρόσωπα, αυτό είναι ένα μοτίβο. Αυτό σημαίνει ότι σχετιζόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δείτε λοιπόν μήπως κάτι φταίει εκεί και δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα με τα οποία μπορεί να είναι στη ζωή σας ή να έφυγαν από τη ζωή σας. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Για τους Σταύρους, ο Ιούλιος έχει πραγματικά εξαιρετικές προοπτικές στο κομμάτι των ερωτικών, ιδιαίτερα μετά τις 10 του μηνός. Το ερώτημα όμως, φίλοι Ταύροι, είναι, θα τις δείτε τις προοπτικές αυτές? Ταύροι. Ταύροι, θα τις δείτε. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί έγινε και κάποιες προτάσεις γάμου γι' αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα. Απλά δεν είναι πάρα πολύ χαλαροί οι Ταύροι. Mm. Για κάποιο λόγο υπάρχουν άλλα πράγματα που φαίνεται να τους απασχολούν πάρα πολύ αυτό τον καιρό, είτε είναι για κάποιους τα επαγγελματικά τους, η πορεία της καριέρας τους, το τι γίνεται σε σχέση με το θέμα της δουλειάς, ή μπορεί να είναι ακόμα και πιο σοβαρά θέματα όπως είναι η υγεία. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα πράγματα τα οποία δεν τους αφήνουν 100% να απολαύσουν ένα χαλαρό και ερωτικό Ιούλιο, μολονότι προδιαγραφές, ειδικά στα ερωτικά, μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες για το συγκεκριμένο ζώδιο μετά τις 10 του μήνα. Μετά τις 10 του μήνα συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μπαίνει η Αφροδίτη στην Παρθένο, άρα μέσα στο κομμάτι του οροσκοπίου σας που σχετίζεται με τους έρωτες. Το δεύτερο είναι ότι επιστρέφει σε ορθή πορεία ο Δίας μέσα στον τομέα των σχέσεων, του γάμου, των επισημοποιήσεων. Κάποιοι από εσάς
μπορεί να μπαίνουν σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή στο να επισημοποιήσουν μια σχέση, στο να συμβιώσουν ή ακόμα και να προχωρήσουν και σε ένα γάμο, γιατί όχι. Κάποιοι άλλοι μπορεί να γνωρίσουν τον έρωτα της ζωής τους τώρα, μπορεί να κάνουν μια καινούργια γνωριμία που να τους συνταράξει. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, οι προοπτικές, ακόμα και αν βγαίνετε από μια σχέση, δεν είναι κακές καθόλου. Είναι πάρα πολύ ευίωνες. Απλά πρέπει να δώσετε κι εσείς λίγη περισσότερη ενέργεια σε αυτό το κομμάτι της ζωής σας. Να μην δηλαδή αναλώνεστε περισσότερο σε προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει μονόπλευρα μόνο με το κομμάτι των επαγγελματικών. Αυτό. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα κοιτάξτε τι συμβαίνει, αγαπητοί δίδυμοι, σε αυτό. Με κατηγορούν ότι δεν ακούνε. Τι να κάνω, αφού το, έχω, το κρατάω έτσι τόσο ωραία. Εσύ το κρατάς, μήπως δεν είναι αρκετά δυνατά. Το έβαλα δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, για τους διδύμους, όλο το κομμάτι παίζεται σε ένα εγκεφαλικό επίπεδο. Ούτως ή άλλως πάντα παίζεται σε ένα εγκεφαλικό επίπεδο για το δικό σας ζώδιο, ανεξαρτήτως φύλου. Είστε από τη φύση σας άνθρωποι που ο εγκέφαλος υπερλειτουργεί μερικές φορές και εις βάρος, μπορώ να πω, κάποιων καταστάσεων. Τώρα, είναι ένας μήνας που έχει ανάδρομο Άρη, ανάδρομο Ερμή, θα έχει σε λίγο τέλος πάντων. Και όλο αυτό είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που σχετίζεται ούτως ή άλλως με την επικοινωνία. Αυτό το μήνα λοιπόν θα πρέπει να προσέξετε τις παρεξηγήσεις στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ερωτικά σας. Επίσης θα πρέπει να ακούτε πολύ καλά τι λέει ο άλλος. Επειδή γενικώς είστε τύποι που θέλετε να επικοινωνείτε αυτά που σκέφτεστε, πολλές φορές δεν ακούτε τι σας λέει ο άλλος. Προσέξτε λοιπόν αυτό το μήνα να είστε προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι, να ακούτε δηλαδή τις επιθυμίες, τις ανάγκες του συντρόφου σας, αυτά που έχει να σας πει και να μην πεισμώνετε ντε και καλά να περνά το δικό σας σε όλες τις καταστάσεις και σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν συμβούν όλα αυτά, δηλαδή είστε λίγο πιο ευέλικτοι, ακούτε περισσότερο, μιλάτε λιγότερο και γενικά δεν σας πιάνει το πείσμα, νομίζω ότι μπορούν να εξελιχθούν καλά τα πράγματα στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις. Παίζει φυσικά και το ενδεχόμενο, ειδικά προς το τέλος του μήνα, μιας επιστροφής από το ερωτικό σας παρελθόν. Ενδεχομένως για να ολοκληρωθεί ή να τελειώσει οριστικά μια κατάσταση, στο χέρι σας είναι και θα το δείτε αυτό πώς θα το διαχειριστείτε. Η Αφροδίτη στην Παρθένο, δεν θα έλεγα ειδικά για το κομμάτι νέες γνωριμίες ότι είναι η πιο γενναιόδορη Αφροδίτη. Άρα από 10 Ιουλίου μέχρι 6 Αυγούστου δεν λέω ότι είναι το πιο ερωτικό διάστημα για τους διδύμους. Αυτό μετά τις 6 Αυγούστου, εκεί ο Αύγουστος θα είναι πιο δυνατός μήνας. Θα μιλήσουμε για τον Αύγουστο όμως την άλλη εβδομάδα, γιατί εδώ θα είμαστε. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Μπράβο. Είπε σήμερα ότι όχι, έχουν γενέθλια σήμερα, είναι πολύ καλή μέρα, δεν είναι. Ναι, είναι. Ορίστε, Μιχάλη, ακούς. Ναι. Ακούς, και αύριο, ορίστε. Και αύριο. Καλή είναι, βεβαίως. Ραχίλ. Βεβαίως. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τους καρκίνους. Λοιπόν, τώρα, το πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα στις ερωτικές σας σχέσεις μέσα στον Ιούλιο, νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με εσάς τους ίδιους και τις δικές σας μεγάλες προσδοκίες. Η πρώτη έκλειψη του μήνα και η πρώτη έκλειψη στο δικό σας ζώδιο, που θα είναι την άλλη εβδομάδα, την τελευταία μέρα που έχουμε εκπομπή, στις 13 Ιουλίου, φαίνεται ότι ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σας, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των σχέσεων, και θα δείτε οι καρκίνοι και μέσα στα επόμενα 2 χρόνια πόσες πολλές διαφοροποιήσεις θα έχετε μέσα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να δούμε καρκίνους να παντρεύονται, μπορούμε να δούμε καρκίνους να γνωρίζουν τον έρωτα της ζωής τους ή να συμβιώνουν. Μπράβο. Να δούμε καρκίνους επίσης να τελειώνουν σχέσεις οι οποίες ήταν καταστροφικές για εκείνους και δεν ήθελαν να το πάρουν απόφαση, γιατί υπήρχαν άλλες φοβίες, ανασφάλειες, οτιδήποτε άλλο πέρα το ότι περνάγατε ωραία στη σχέση και γι' αυτό δεν την τελειώνατε. Λοιπόν, έχουμε να δούμε, έχετε να δείτε μάλλον οι καρκίνοι πολλά σενάρια. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό όμως είναι ότι η καρκίνη γενικώς είναι ένα από τα ζώδια που ψάχνει ασφάλεια στις σχέσεις. Όμως την ασφάλεια, καλή μου καρκίνη, δεν θα την βρείτε σε καμία σχέση. Όχι γιατί δεν θα γνωρίσετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη διάθεση. Απλά γιατί η ασφάλεια είναι ένα θέμα πάρα πολύ προσωπικό μας και πρέπει να την νιώθουμε εμείς οι ίδιοι. Και μετά
να μπαίνουμε στη διαδικασία σχέσεων. Αν ψάχνουμε να βρούμε ασφάλεια έξω από εμάς, το πιθανότερο είναι ότι θα απογοητευτούμε. Αυτό το λέω να το έχετε υπόψη σας για τις προσδοκίες αυτές τις μεγάλες που λέγαμε πριν. Και για να μην ζητάτε. Μπράβο. Είναι ωραία, ωραίο βιβλίο, ωραία ταινία. Για να μην ζητάτε από τον σύντροφό σας να μην απαιτείτε πράγματα δηλαδή που σε τελική ανάλυση δεν μπορεί να σας τα δώσει αν. Ξαναλέω και πάλι, δεν τα έχετε κατακτήσει μόνοι σας, μέσα από εσάς τους ίδιους. Μετά τις 10 του μήνα, πολύ καλύτερα τα πράγματα για τους καρκίνους, το κομμάτι των ερωτικών, για όσους ψάχνεστε στα καινούρια, αλλά και για όσους μπορεί να έχετε μια καινούρια σχέση και τέλος πάντων θέλετε να τη δείτε να ανθίζει. Νομίζω ότι θα γίνει με πιο εύκολο τρόπο και πιο ευνοϊκό τρόπο μετά τις 10 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν. Μόνος μου, έτσι για το εφέ. Έτσι. Ευαργέσαι. Όχι, μπράβο, εγώ έκανα ολόκληρο πλάνο. Ένα ζώδιο το έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, για τους λέοντες τώρα, κοιτάξτε πόσο complicated. Έλα, τι, γιατί. Πόσο περίεργο είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τα ερωτικά σας αγαπητά λιοντάρια. Από τη μία πλευρά, ο Άρης στον υβροχό απέναντί σας, στον τομέα των σχέσεων, ανάδρομος όμως. Από την άλλη, ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο, που θα γυρίσει και αυτό σε ανάδρομη πορεία. Μία έκλειψη επίσης στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις σας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με κάποιο τρόπο τα θέματα μίας σχέσης θα είναι στο μυαλό σας σε όλη τη διάρκεια του μήνα. Αλλά δεν θα επιλύονται ουσιαστικά και θα μακρηγορούν. Δηλαδή δεν θα, δεν ολοκληρώνονται, δεν τελειώνουν τα πράγματα. Δεν θα περάσουμε καλά, ρε παιδί μου, πες το απλά. Δεν λέω ότι δεν θα περάσετε καλά. Λέω όμως ότι μπορεί να μην δίνονται οριστικές λύσεις. Να το πω κι αλλιώς. Ας πούμε, θα δώσω ένα παράδειγμα. Έχει ένα λιοντάρι ένα φλερτ, παραδείγματος χάρη, και περιμένει ότι ο άλλος θα κάνει μια κίνηση ή ότι αυτό. Και δεν γίνεται. Και μονίμως, ναι, του δίνει ένα τυράκι, αλλά δεν προχωράει το πράγμα. Δεν παίρνει το πράσινο φως. Αυτό το πράσινο φως δεν έρχεται μέσα στο Ιούλιο. Αυτό λέω. Σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι και ένας μήνας που θα έχει και πάρα πολύ ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι γεννημένοι στο τέλος του μήνα, εκεί στην έκλειψη, 27 Ιουλίου δηλαδή, 26, 27, 28, μπορεί να έχουν μια πιο ραγδαία εξέλιξη στο κομμάτι των σχέσεων, όχι απαραίτητα αρνητική. Μόλον ότι παίζει και αυτό το σενάριο, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, αλλά και πάλι δεν θα τελειώσει μέσα στο μήνα, θα πάρει χρόνο. Αυτό θέλω να πω. Πάμε στους Παρθένους. Οπότε εμείς διάβασμα, μουσικούλα, χόμπι, τέτοια. Έχετε να σκεφτείτε και να ξανασκεφτείτε. Παρθένοι, λοιπόν, μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας και αυτό είναι μια ωραία εξέλιξη από τις 10 του μήνα και μετά. Και γυρίζει και ο Δία σε ορθή πορεία, και αυτό καλή εξέλιξη. Και είναι και θετικές οι προοπτικές εκεί. Αλλά και για σας, αυτό που φαίνεται να είναι κυρίαρχο ως αίσθημα μέσα στον μήνα Ιούλιο είναι η αβεβαιότητα και η σύγχυση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο, και μιλάω κυρίως για όσους έχουν κάτι καινούριο στη ζωή τους ή για όσους βρουν κάτι καινούριο μέσα στον Ιούλιο, που υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν μιλάω τώρα για ένα ζευγάρι που έχει λύσει τα θέματά του και είναι οριστικά και αμετάκλητα μαζί και όλα πάνε καλά. Μιλάω για αυτούς που είναι ακόμα σε μια κατάσταση αρχική που δεν νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά. Δεν προσφέρει ο μήνας αυτός αυτή τη σιγουριά που θα θέλατε. Αυτή τη σιγουριά θα τη δείτε λίγο αργότερα προς το τέλος του καλοκαιριού. Τώρα θα μείνετε με ένα συνέστημα ότι δεν το έχω όλο το γλυκό. Κάτι λείπει. Αυτά και για τους Παρθένους. Ωραία. Θα κάνουμε τη διακοπούλα μας εδώ. Ωραία. Παρακαλώ. Εγώ πολύ. Εγώ κρατώ εδώ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι θα δώσουμε τώρα τα Fresh Derm, οπότε Άση μου, ναι, θα σε παρακαλέσω, μισό λεπτό να... Κάνε εσύ, λέγε, εγώ... Stop. Α. Λοιπόν, στην Artemis Mandoussi πηγαίνουν τα καταπληκτικά προϊόντα της Fresh Derm. Μπράβο, Artemis. Και βεβαίως, εσείς που θέλετε να κερδίσετε αυτά τα καταπληκτικά πραγματικά προϊόντα από την Makeup Academy, όλα αυτά που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, θα πρέπει να τηλεφωνήσετε για να δηλώσετε συμμετοχή στο 900-900-44-44 ή να στείλετε το μήνυμά σας στο 54888, γράφοντας ΚΚ, αφήνοντας ένα κενό και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Εγώ απλώς να πω ότι είναι καταπληκτικά προϊόντα, είναι τα πάντα που χρειάζεται μια γυναίκα για το make-up της και θα είστε τρεις νικήτριες. Βγαίνουμε λοιπόν στο διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
συνεχίσουμε. Για ζυγούς και λοιπούς συγγενείς. Είμαι πιο ωραίος στο κινητό της Άσης τελικά. Και θα το κρατήσω. Πιο. Μου πάει πιο πολύ. Ότι, πάμε. Αυτό. Σε λίγο. Πώς φαίνεται. Είναι εδώ και πάμε για τους ζυγούς και τους λοιπούς συγγενείς. Λύσατε. Σήμερα έτσι. Που είναι αυτή η μέρα με τις ωραίες όψεις και μία που είναι κάπως. Μια ωραία όψη, πολύ ωραία όψη και μία πιο περίεργη όψη. Και μία πιο που θέλει προσοχή. Που θέλει λίγο προσοχή. Εντάξει. Ναι, δεν είναι κάτι, αλλά είναι ισορροπία. Γενικά είναι αυτό, μία ισορροπία. Λοιπόν, μιλάμε για τα ερωτικά, για τις σχέσεις, πώς διαμορφώνονται αυτόν τον μήνα, τον Ιούλιο, που είναι ένας περίεργος μήνας. Με έχετε ακούσει να το λέω πολλές φορές και από την άλλη εβδομάδα θα σας το λέω ακόμη πιο έντονα. Ωραία. Γιατί από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και το υπερθέαμα. Λοιπόν, έχουμε μείνει στους ζυγούς που πραγματικά αυτόν τον μήνα συμβαίνει το εξής. Ενώ υπάρχει αυτός ο Άρης στον υβροχό, κάτι δηλαδή πολύ θετικό για το κομμάτι που έχει να κάνει με την ερωτική σας ζωή, είναι ανάδρομος ο Άρης, δηλαδή έχει γυρίσει ανάδρομος, θα ξαναβρει τον ισιοδρόμο, μην ανησυχείτε. Αλλά τώρα που τον έχει χάσει το δρόμο, μπορεί να χάσετε κι εσείς λίγο το δρόμο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ερωτικά σας. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κάποιες καταστάσεις αυτή τη στιγμή στην προσωπική σας ζωή που να είναι λίγο περίεργες. Όχι απαραίτητα ότι είναι κάτι δραματικό και κάτι κακό, έτσι. Αλλά με κάποιο τρόπο είναι σαν να φτάνετε στην πηγή και δεν πίνετε νεράκι. Αυτό εννοώ. Όταν λέω ότι είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις, δεν υπάρχουν αυτές οι πολύ ουσιαστικές εξελίξεις. Μπορεί να υπάρχει μια απόσταση. Η απόσταση δεν έχει να κάνει με κάτι απαραίτητα κακό στη σχέση σας. Μπορεί να λείπει ο σύντροφός σας ή να είναι τόσο, ή εσείς να έχετε τόσο πολύ δουλειά που δεν μπορείτε να ασχοληθείτε, τέλος πάντων, όπως πρέπει με τη σχέση. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν σας αφήνουν έτσι να, τέλος πάντων, να σφίζετε από ικανοποίηση αυτόν τον μήνα. Ευτυχώς υπάρχει ο Αύγουστος, ο οποίος θα βρει την Αφροδίτη στο ζώδιό σας και τέλος πάντων εκεί έχουν να γίνουν πολλά, αγαπητοί ζυγοί. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς και όλα μπορούν να πάνε καλά και νομίζω ότι θα πάνε και καλά, γιατί συμβαίνουν δύο έτσι, συγκεκριμένα πραγματάκια μέσα στον Ιούλιο, μετά τις 10 του μήνα. Το ένα είναι ότι γυρίζει ο Δίας στο ζώδιό σας σε ορθή πορεία. Μέχρι τώρα για πολλούς μήνες ήταν ανάβρωμος, που σημαίνει ότι δεν κυλούσαν τα πράγματα. Τώρα θα αρχίσουν να κυλάνε. Από την άλλη πλευρά μπαίνει και η Αφροδίτη στο ζώδιο της Παρθένου, που είναι πιο φιλικό προς το δικό σας και νομίζω ότι εκτός από την πίστη, την αισιοδοξία και την, πώς το λένε, την βεβαιότητα, ναι, ότι θα μπορούν να κυλήσουν τα πράγματα καλά και στο κομμάτι των ερωτικών, θα έχετε και πάρα πολλές ευκαιρίες μέσα στο μήνα αυτό να αποκαταστήσετε σχέσεις που μπορεί να είχαν λίγο έτσι θαρρεί ή να είχαν πληγωθεί το προηγούμενο διάστημα. Θα μπορούσατε να κάνετε και καινούριες γνωριμίες όσοι είστε μόνοι μόνες και τέλος πάντων το ψάχνετε το σύντροφο. Είναι γενικώς από τις 10 και έπειτα, ειδικά για το κομμάτι των ερωτικών, γιατί σε άλλα κομμάτια μπορεί να υπάρχουν μπερδέματα. Είναι νομίζω θετικά τα πράγματα για τους Σκορπιούς και μπορούν να εξελιχθούν καλά. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Μπράβο. Μπράβο, φυσικά. Μπράβο. Πάντα. Μπράβο, αλλά όχι αυτόν τον μήνα. Μπράβο τον άλλο μήνα. Μπράβο γενικά, ρε παιδάκι. Μπράβο ούτως ή άλλως. Μπράβο, γιατί υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή. Ναι, ναι, έτσι. Μπράβο. Ούτως ή άλλως, όλοι μπράβο που υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή. Και να κοιτάξουμε να την απολαμβάνουμε κάθε μέρα και ό,τι και αν γίνεται να κρατάμε τέλος πάντων ό,τι είναι καλό. Πολύ και σωστά. Τα άσχημα να τα διώχουμε λίγο ή να τα αντιμετωπίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Όχι να τα φώνουμε κάτω από το χαλί, αυτό εννοώ. Λοιπόν, για τους τοξότες τώρα, ο Ιούλιος, δεν ξέρω τι ακριβώς προσδοκία έχετε για αυτό το μήνα. Δεν θέλω να σας χαλάσω τώρα το γλυκό, τη διάθεση. Είναι ένας μήνας όμως που έχει ησυχία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, τουλάχιστον
σε επίπεδο, ας πούμε, καινούριων σχέσεων, καινούριων γνωριμιών ή σε φλερτ που μπορεί να δώσουν έτσι μια μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση, τουλάχιστον για τους αυθεντικούς τοξότες. Μιλώντας, γιατί τώρα ο καθένας μπορεί να έχει και άλλα πράγματα στο οροσκόπιό του, άλλους παράγοντες που να συγκλίνουν σε κάτι πιο διασκεδαστικό μέσα στον και ικανοποιητικό μέσα στον Ιούλιο. Νομίζω ότι είναι ένας μήνας που κάνετε κι εσείς λίγο περισσότερη εσωτερική δουλειά με τον εαυτό σας στο κομμάτι των σχέσεων. Και αυτό πρέπει να γίνει για να μπορέσετε να ευχαριστηθείτε μετά τον Αύγουστο, ας πούμε, που είναι ένας μήνας που προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στο κομμάτι των ερωτικών. Έτσι λοιπόν, οι τοξότες που έχετε ήδη μία σχέση και πάνε τα πράγματα καλά, καλά θα εξακολουθήσουν να πηγαίνουν, δηλαδή δεν θα σας χαλάσει κάτι. Οι τοξότες που δεν έχετε όμως μια σχέση και μπορεί να ψάχνετε κάτι ιδανικό αυτή τη στιγμή, ναι, το ιδανικό δεν έρχεται, τουλάχιστον όχι αυτόν τον μήνα. Θα πρέπει να είστε λίγο πιο υπομονετικοί τέλος πάντων και να κοιτάξετε να βάλετε ενέργεια σε άλλα πράγματα που μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα μέσα στον μήνα Ιούλιο. Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς. Υποχρεωτικά, γιατί αυτή είναι η σειρά του. Βέβαια. Και άλλωστε επιλέγαμε ότι όχι. Όχι, εντάξει, αστείευαμε. Λοιπόν, φυσάει ένας αέρας αλλαγής μέσα στον μήνα Ιούλιο. Και νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβετε πλήρως με την έκλειψη που έρχεται την άλλη εβδομάδα, στις 13 του μηνός. Είναι στο ζώδιο που έχει να κάνει με τις σχέσεις, για το δικό σας ζώδιο. Το ζώδιο του καρκίνου συμβολίζει στο ηλιακό σας οροσκόπιο όλη την γκάμα των σχέσεων. Των προσωπικών σχέσεων και των επαγγελματικών σχέσεων, του γάμου κτλ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί για πολλούς εγώ καιρούς ο μήνας Ιούλιος να φέρει είτε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας, μια καινούρια σχέση στη ζωή σας ή νέα δεδομένα πάνω σε μια παλιότερη σχέση. Κάτι αλλάζει. Ενδεχομένως αυτό που αλλάζει μπορεί να είστε κι εσείς οι ίδιοι. Και πολλές φορές συμβαίνει να αλλάζουμε εμείς και ο σύντροφός μας να μην ακολουθεί. Και εκεί πέρα να υπάρχει μια ανακολουθία, να υπάρχει μια τέλος πάντων διαφορά συντονισμού. Και εκεί πέρα δημιουργούνται και τα προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, με τον Κρόνο στο ζώδιό σας, καλός ή κακός, θέλετε δεν θέλετε, οριμάζετε, βλέπετε ποια είναι ουσιαστικά για εσάς πράγματα, άρα κάνετε και άλλες επιλογές σε ό,τι αφορά τις σχέσεις σας. Γενικώς, ο Ιούλιος, ειδικά μετά τις 13, θα σας δώσει πολλές ευκαιρίες στο κομμάτι των προσωπικών σχέσεων, να αναθεωρήσετε, να ξαναδείτε πράγματα σε παλιότερες σχέσεις, να δείτε την τύχη σας ίσως με ένα καινούριο πρόσωπο και γενικά θεωρώ ότι μετά τις 10 του μηνός θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και οι φίλοι στο κομμάτι που έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή. Είτε αυτό μπορεί να σημαίνει γνωρίζω μέσω ενός φιλικού μου προσώπου κάποιον, είτε μπορεί να σημαίνει ότι μια φιλική σχέση μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει είναι ο Ιούλιος ένας δυνατός μήνας για το κομμάτι σχέσης, για σας τους εγώ καιρούς. Και πάμε να δούμε τους υδροχόους. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι εδώ και καιρό, και το καιρό είναι τουλάχιστον τα προηγούμενα 2 χρόνια, που έχετε αρχίσει να μπαίνετε σε έναν κύκλο που τελειώνουν καταστάσεις, τελειώνουν σχέσεις και αρχίζουν καινούργιες. Είναι αυτή η δύναμη που έχουν οι εκλήψεις που γίνονταν και θα εξακολουθήσουν, γιατί η έκλειψη του Ιουλίου είναι στο ζώδιό σας, στις 27 Ιουλίου εννοώ. Εξακολουθούν λοιπόν να γίνονται εκλήψεις σε αυτόν τον άξονα των σχέσεων. Άρα ακόμη το κομμάτι των σχέσεων είναι σε ρευστότητα και σε μια αποσταθεροποίηση. Δεν σταθεροποιούνται ακόμη τα πράγματα εκεί. Αυτό σημαίνει και θετικά ότι μπορεί να υπάρχουν προδιαγραφές για καινούργιες δυνατές σχέσεις και από την άλλη πλευρά μπορεί να παίρνετε απόφαση ότι μία σχέση έχει κάνει τον κύκλο της, ότι δεν έχετε να προσφέρετε ούτε εσείς στον άλλον κάτι, αλλά ούτε και ο άλλος εσάς, οπότε κλείνετε ίσως και ένα κεφάλαιο στη ζωή σας. Εσείς που είστε γεννημένοι τον Ιανουάριο, προς το τέλος Ιανουαρίου, νομίζω ότι θα το νιώσετε πολύ πιο έντονα όλο αυτό που λέω, ιδιαίτερα με την έκλειψη που έχουμε 27 Ιουλίου. Εκεί πέρα μπορεί να έχετε πιο ραγδαίες εξελίξεις στο κομμάτι των σχέσεων και βέβαια ο πολύ δυνατός μήνας για τα ερωτικά των υβροχών είναι ο Αύγουστος. Να το έχετε στο μυαλό σας αυτό. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που
τον Ιούλιο, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις σας και να μην ακούσετε τους άλλους. Είτε αυτοί οι άλλοι είναι φίλοι, είτε μπορεί να είναι οικογένεια, είτε μπορεί να είναι, δεν ξέρω, οι γνωστοί σας, το περιβάλλον τέλος πάντων στο οποίο κινείστε, γιατί με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι θα έχουν οι άλλοι την τάση να σας χειριστούν λίγο ίσως αυτό το μήνα ή να σας δώσουν και συμβουλές που μάλλον δεν πρέπει να ακολουθήσετε. Ιχθύς έχετε από τη φύση σας ένστικτο, έχετε διέστηση, άρα κοιτάξτε να ακούσετε αυτό που σας λέει ο ίδιος σας ο εαυτός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι μιας ερωτικής σχέσης. Και καλύτερα να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο παρά να ακούσετε πάρα πολλά και να μην ξέρετε τελικά τι ακριβώς να κάνετε. Θεωρώ ότι ο Ιούλιος είναι δυνατός μήνας για το κομμάτι των σχέσεων, ιδιαίτερα μετά τις 10 του μηνός και μέχρι τις 6 Αυγούστου έχετε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα για να πάνε τα πράγματα καλά, είτε αυτό σημαίνει κάτι καινούργιο, είτε αυτό σημαίνει να αναθερμάνω τη σχέση μου με το σύντροφό μου, Γίτσες, ή να κάνω κάτι τέλος πάντων για να έρθω λίγο πιο κοντά. Αυτά και για τους ηχθείς. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ άσημα. Ευχαριστώ Κατερίνα για το live. Αλίμονο. Αλίμονο. Κάνω τώρα έναν μικρό τερματισμούλι. Θα κάνω και κοινοποίηση, θέλω να ξέρεις, για να μπορούν να βρούμε. Εντάξει. Ντροπή. Έχει κάποια μηνύματα εδώ πέρα, δεν θέλω να επισέλθω. Ευχαριστώ. Ναι. Και πρέπει να κάνουμε τώρα. Και τώρα πάμε, αφού ευχαριστούμε την άσημα μας, να πάμε στον Τιμολέοντα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Πίκλες. Όχι, το αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, βέβαια, με μια φωνή το είπαμε, είναι αυτό, αλλά είναι και. Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι τι τρία πράγματα πρέπει να έχει ένα σεφ. Καθαριότητα, καθαριότητα και καθαριότητα. Μετά όμως το τέταρτο είναι οι πίκλες. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Τα βλέπω αυτά τα βαζάκια εδώ πέρα όπως τα έχεις φτιάξει. Δεν είναι πανέμορφα. Θέλω να τα πάρω όλα στην κουζίνα, τα έχω το ένα δίπλα στο άλλο. Θωμά, μια σακούλα παρακαλούμε. Να φέρουμε να τα πάρουμε. Για πες μας, αγαπημένε, τι κάνουμε τώρα εδώ, πώς τα φτιάχνουμε. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, οι πίκλες και τουρσί είναι το ίδιο πράγμα. Πώς ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν με τους ναυτικούς που θέλουν να συντηρήσουν τα τρόφιμα. Σωστά. Οπότε ξύδι, ζάχαρη, αλάτι είναι φυσικά συντηρητικά. Και είχαν έναν τρόπο. Εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου, ναι, όταν δεν είχαν ψυγείο. Και όταν ένα λαχανικό είναι εκτός εποχής και θες να το τρως όλο το χρόνο, μπορείς να του κάνεις τουρσί ή πίκλα όπως θέλει ο καθένας το λέει. Λοιπόν, να πούμε δύο βασικά πράγματα. Πώς αποστηρώνουμε ένα βάζο πριν τοποθετήσουμε μέσα ένα λαχανικό. Έχουμε βραστό νερό. Παίρνουμε το βάζο. Βγάζουμε το λαστιχάκι. Αυτά τα βάζα κλείνουν αεροστεγώς. Μπορείτε να πάρετε και από τα άλλα τα βάζα που είναι απλά με το καβάκι. Ναι. Και ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Βυθίζοντας το βάζο μέσα σε βραστό νερό, να το καλύβει το νερό. Ναι. Βάζουμε το καπάκι και το αφήνουμε 3-4 λεπτά και λιγότερο. Αυτό έχει βράσει αμέσως, έχει αποστηρωθεί. Μάλιστα. Okay. Πάει αυτός ο τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να ανοίξουμε το φούρνο στους 150 βαθμούς και να βάλουμε τα βάζα 10-15 λεπτά μέσα και αποστηρώνονται και εκεί. Τύπου προσομοιωτής κλιβάνου. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τη βασική μαρινάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας σπίτι του για να κάνει τουρσί. Να μπορεί... δούμε λίγο τα υλικά, τι θα χρειαστούμε, όλο την κάρτα μας και να... Αυτό. Πάμε, ωραία. Λοιπόν, για τη βασική μαρινάδα που μπορείς να κάνεις τα πάντα τουρσί είναι 1 λίτρο νερό, 1 λίτρο ξύδι, είτε λευκό, είτε μιλόξιδο, είτε κόκκινο ξύδι, 200 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 100 γραμμάρια αλάτι, και κόκκους πιπέρι. Ωραία. Από εκεί και πέρα μπορείς να βάλεις μέσα αστεροειδή γλυκάνισο, κέδρο, μαραθόσπορο, συναπόσπορο, ό,τι θέλει ο καθένας. Πάμε να κάνουμε τη μαρινάδα να δούμε πώς γίνεται. Συγγνώμη, είπες αστεροειδή γλυκάνισο. Βεβαίως. Τι είναι ο αστεροειδής γλυκάνισος, σε παρακαλώ πολύ, θα τρελαθώ. Αστεροειδής γλυκάνισος είναι. Υπάρχει ο γλυκάνισος που είναι σε σπόρο, ναι, που μπαίνει και στο τσίπουρο. Okay. Ναι, και υπάρχει και ο αστεροειδής γλυκάνισος που είναι το μπαχαρικό. Μάλιστα. Εντυπωσιακότατο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι το μιλόξιδο. Αυτό είναι το μιλόξιδο. Βάζουμε νερό όλα μαζί με στην κατσαρόλα. Μάλιστα. Ο αρχισυντάκτης μας πραγματικά κάνει τον έξυπνο και λέει ότι ξέρει τον αστεροειδή. Μιλάει ο αρχισυντάκτης μας. Ναι, μίλησε. Α, εγώ δεν τον ακούω τον αρχισυντάκτη μας. Λοιπόν. Μίλησε σε εσένα συγκεκριμένα. Προφανώς εδώ και ώρα δεν τον ακούω. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να το φτιάξουμε. Έχουμε βάλει τη μαρινάδα
και θα είναι έτοιμη όταν θα λιώσει το αλάτι και η ζάχαρη. Μάλιστα. Okay. Και πάμε να κάνουμε, εδώ έχω ένα ήδη αποστηρωμένο βάζο. Πάμε να κάνουμε ένα τουρσί. Θα πάρω εγώ αυτά από βεβαίως. Για να μην... Ευχαριστώ. Να δείξουμε το κόκκινο το λάχανο, κάτι που είναι εύκολο και δεν θα χρειαστεί μεγάλη επεξεργασία, ούτε θερμική επεξεργασία. Υπάρχουν λαχανικά που πρέπει να περάσουν από θερμική επεξεργασία, όπως η μελιτζάνα. Δεν μπορούμε να τη βάλουμε ομοί μέσα σε ένα βάζο. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Πάρουμε το λάχανο, βγάζουμε το σκληρό κομμάτι από εδώ. Προσωπικό γιατί μου μίλαγε όχι στην τάξη. Όχι, όχι, ήταν. Αλλά ήταν, είναι τεχνική βλάβη. Τεχνική φύσεω. Προφανώ και αυτό το ακουστικό. Λοιπόν, πόσο να αντέξει πια. Ψιλοκόβουμε το λάχανο. Εγώ έχω πάρει το κόκκινο γιατί μου αρέσει το χρώμα του. Πάω και εγώ λάχανο τώρα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο. Πάρα πολύ. Μην το κόψει, όλο δώσω μου να φάω ένα τέτοιο κομματάκι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και τι κάνουμε. Το βάζουμε μέσα στο βαζάκι. Μου αρέσει. Ναι. Και όταν είναι έτοιμη η μαρινάδα μας, βάζουμε τη μαρινάδα, το αφήνουμε λίγο να πέσει η θερμοκρασία και μετά το κλείνουμε. Μάλιστα. Μπορούμε να πω ότι αυτό είναι όλο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Έχω ναι. κάνει εδώ πίκλες αυγά. Έχω κάνει φρούτα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Πίκλες αυγά. Ναι, μπορούμε να βράσουμε τα αυγά 10 με 12 λεπτά, ναι. να κάνουμε τη μαρινάδα. Να το σφραγίσουμε και μετά από 15 μέρες να έχουν πάρει αυτή την οξύτα. Είναι ένας πολύ ωραίος μεζές. Δεν έχω φάει ποτέ. Ναι, είναι ένας μεζές που τον έχουμε στο Βόλο. Και είναι κάτι εντυπωσιακό. Και πόσο καιρό κρατάει? Τα τουρσιά, άμα. Όχι το τουρσιά, το αυγό, το συγκεκριμένο. Αυτά τα τρως αμέσως μετά την επόμενη μέρα, δύο μέρες. Okay. Αλλά γενικά στο ξύδι μπορεί να αντέξουν και παραπάνω. Γενικά ένα τουρσί κανονικά πρέπει να τρώγεται μετά από ένα μήνα. Όλα τα άλλα. Ούτε κάνεις φρούτα. Μανιτάρια, πιπεριά, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με αυτή τη βασική μαρινάδα. Και έξι... Ένα λίτρο νερό, ένα λίτρο ξύδι, 200 ζάχαρη, 100 αλάτι, κόκκους πιπέρι. Και αυτό το τρως μετά από ένα μήνα. Μπορείς να το φας και την επόμενη μέρα, ναι. αλλά δεν έχει γίνει, δεν έχουν δεν έχει γίνει ακόμα, διαδικασία. Ναι, αυτό. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Μπορείς να το φας λοιπόν από ένα μήνα και μετά και μέχρι... Όσο θες. Άμα γίνει σωστά, wow. γιατί το διατηρούμε εκτός φυγιού, έτσι. Περίμενε, περίμενε, παιδί μου. Μισό λεπτό τώρα. Εξήγησε. Μισό λεπτό, Γιώργο. Δεν κατάλαβα τώρα. Εγώ ειδικά για τα αυγά. Είπες τα αυγά μένουνε για μια-δυο μέρες. Ή δεν κατάλαβα εγώ. Μπορείς, όχι, μπορείς να τα φας την επόμενη μέρα, γιατί δεν έχουν τραβήξει, αλλά μπορείς να τα διατηρήσεις παραπάνω. Α, μπορείς να τα διατηρήσεις παραπάνω. Ναι, ναι, δεν παθαίνουν κάτι. Ωραία, το εντυπωσιακό okay. είναι επίσης, συγγνώμη, και όταν είναι πολλά διαφορετικά. Και κάτι λαχανικά, άλλο να πω. Όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν σκόρδο, και το ξαναλέω, πρέπει να το ζεματίσουν πρώτα. Γιατί το σκόρδο σε αντίδραση με το ξύδι μέσα στο λαχανικό θα γίνει μπλε. Ας μην το φοβηθεί ο κόσμος. Τι ωραίο. Το ζεματίζουμε. Και μετά το βάζουμε. Και μετά το βάζουμε. Ένα μπλε σκόρδο. Λοιπόν. Δηλαδή έχουμε βάλει τώρα, ας πούμε, δείτε, έχει κόψει απλώς το λάχανο και τώρα βάζει τη μαρινάδα. Και μέχρι πού το γεμίζουμε? Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω. Εάν το σφραγίσουμε, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα, μόνο μαρινάδα. Αλλιώς, όποιος θέλει, μπορεί να βάζει και λίγο λαδάκι από πάνω για να σπάει λίγο την οξύτητα. Όλα αυτά... Κάθε φορά που το ανοίγουμε και παίρνουμε λίγο, δεν χαλάμε τίποτα στη διαδικασία. Δεν χαλάει, όχι, όχι. Με όχι. τον αέρα που μπαίνει κτλ. Όχι, όχι. Γι' αυτό είπα, όποιος θέλει, μπορεί να βάζει λίγο λάδι. Τώρα αυτό είναι έτοιμο, δηλαδή. Λοιπόν. Και σε ένα μηνάκι έχουμε το. Και αύριο μπορεί να το φας. Τώρα. Είναι μια χαρά, το βάζεις στο ράφι και κρατάει ένα μήνα, δύο μήνες, έγινε σωστά η διαδικασία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι τυχαίο που είχε αυτή την αγάπη και αυτή την αιμονή ο Τιμολέων στις πίκλες στα τουρσιά, γιατί πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, πάρα πολύ απλός, να έχουμε όλα τα λαχανικά, να έχουμε... Καλά, αυτό με τα αυγά ήταν εντυπωσιακό η αλήθεια. Αυτό είναι ξινόμηλο. Και φρούτα. Και φρούτα. Με μια φωνή. Φρούτα, μανιτάρια, αυγά. Τι άλλα φρούτα μπορούμε να κάνουμε. Να το αχλάδι, ροδάκινο, ανανά. Κάτσε ρε εσύ. Με την ίδια μαρινάδα. Εγώ έδειξα τη βασική μαρινάδα. Okay. Από εκεί και πέρα μπορεί ο καθένας να παίξει όπως θέλει. Στα φρούτα μπορούμε να αφαιρέσουμε λίγο ζάχαρη. Γιατί ναι. το φρούτο έχει πολύ ζάχαρη και να μην βάλουμε στη μαρινάδα ζάχαρη. Ωραία, αλλά το νερό και το μιλόξιδο.
που έχουν μια γεύση. Μπορώ να το δοκιμάσω λίγο. Εννοείται, είναι στάνταρ. Όταν το βάλει, α πούμε, στο ροδάκινο, είπε. Ναι, και ροδάκινο, ναι. Η γεύση του ροδάκινου μετά από ένα, μήνα κι αυτό. Και 10 μέρες. Ωραία. Όταν θα το φάμε, θα έχει τη γεύση του το ροδάκινο. Θα έχει τη γεύση του ροδάκινο. Απλά θα είναι πολύ έντονο. Είναι, θα είναι πιο έντονη η δικιά του γεύση. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ανεβαίνει από την οξύτητα. Δοκίμασε και το μήλο, αν θέλει. Πολύ εντυπωσιακό είναι. Καταπληκτικό το μήλο. Αυτό με τι μίζε το. Με τι... αυτό μπορεί να το συνοδεύσει με κρέα, ιδανικά. Αλήθεια τώρα. Πώς. Σαν γαρνιτούρα δίπλα. Είτε μέσα και σε μπέργκερ ακόμα. Καταπληκτικό είναι αυτό που λες τώρα. Μόλις μας έκανες φαν της πίκλας. Πραγματικά. Μπράβο. Με διακρίνει αυτό το πράγμα. Και λίγο αγκουράκι να φάω. Μπράβο. Λοιπόν, να το βάλω και αυτό εδώ. Κοιτάξτε πόσο. Και να πούμε ότι είναι πολύ θρεπτικό αυτό. Είναι πολύ θρεπτικό. Ιστορία, έτσι. Δεν χάνει, λίγο θρεπτική αξία χάνουν οι πίκλες γενικά και ότι μπαίνει σε ξύδι, αλλά διατηρούν όλες τις ιδιότητες τους. Πολύ σημαντικό. Και μπορεί και ένα παιδάκι να του αρέσει κάτι, και αν του αρέσει και το ξύδι που είναι λίγο δύσκολο, να τρώει όλο το χρόνο ένα λαχανικό που δεν μπορείς να το έχεις διαφορετικά. Μπράβο. Τέλειο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πιστεύω να είναι κάτι διαφορετικό και να το δοκιμάσετε όλοι σπίτι. Είναι πολύ απλό. Μιλόξιδο, ζάχαρη, αλάτι και κόκκι πιπέρι. Δηλαδή πιο απλό δεν γίνεται. Για όνομα Θεού. Να πω και εγώ τέλειο. Τα δικά μου αφού χαιρετήσουμε τον Πολέντα και τον θα δώσουμε ένα ραντεβουδάκι για αύριο. Φυσικά. Να σα πω εγώ ότι εσεί καλείτε στο 901-901-4444. Από πού είναι αυτό, ρε παιδιά? Α, συγγνώμη. 904-44-44. Και βέβαια κάνουμε το αντιστέρμα τα μηνυματάκια μας στο 54888, γράφοντας KK, αφήνοντας ένα κενό και μετά το όνομα τεπώνυμό σας για να κερδίσετε αυτά. Τα σετ καλλιντικών της Makeup Academy, τα οποία θα γίνουν δικά σας και θα πάνε σε τρία σπίτια σήμερα στο τέλος εκπομπής. Καλή επιτυχία σε όλους. Ερχόμαστε πίσω, ξέρετε βεβαίως ότι θα σας έχουμε εδώ όλους τους κριτές από το Greece Next Top Model. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται εδώ, στη φωλιά των Κούκου βεβαίως. Την εκπομπή που θα αγαπήσουμε και θα φιλοξενούμε και την επόμενη σεζόν και εμείς την εκπομπή μας, φυσικά το πρόγραμμα του Star. Θα τα πούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Τσιμπάει! Πάμε! Τσιμπάει! 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 Εδώ είμαστε λοιπόν στη φωλιά των Κούκου, βεβαίως και ήρθε η ώρα για την φοβερή, τρομερή, πανδύσκολη, όχι, ερώτηση της ημέρας που αν ήσασταν παρατηρητικοί θα την απαντήσετε πολύ εύκολα και θα κερδίσετε αυτό το μοναδικό τάμπλετ. Και η ερώτησή μας είναι, πόσο χρονών έγινε χθες η αγαπημένη μας Βίκυ Καγιά? Προσέξτε, όχι πόσο φαίνεται, μην μπερδευτείτε, πόσο είπε ότι έγινε. Ο πρώτος που θα απαντήσει γρήγορα λοιπόν και σωστά στο 211-0168-678 και 211-0168-679 θα κερδίσει αυτό το μοναδικό τάμπλετ. Πού είναι η Κατερίνα? Η Κατερίνα είναι εδώ και σκέφτομαι τώρα ότι η Βίκυ έγινε τόσο χρονών που έγινε και δεν της φαίνεται, γιατί προφανώς φορούσε και καλά προϊόντα στην επιδερμίδα της. Είναι βέβαια και το DNA, αλλά η Βίκυ είναι μια γυναίκα που προσέχει. Και εγώ θέλω να σας προσέξω και εσάς πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε εδώ μαζί μας για ακόμα μια μέρα με τα δωράκια της στη Φρέσντερν. Και όχι μόνο, έχουμε κοντά μας και την Beauty Editor, την Νίνα μας. Νίκη μας! Νίκη μας! Γεια σας, καλημέρα σας. Σε παρακαλώ. Καταρχήν, θέλω να μου είσαι χαλαρή. Θέλω να σε φιλήσω. Θέλω να σε φιλήσω. Θα σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ. Λοιπόν, η Νίκη πρόκειται να μας πει για τα προϊόντα της Φρέσντερν. Θα δοκιμάσουμε και θα δώσουμε και δωράκια, εντάξει? Θα δώσουμε και δώρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκη, στήκα μαζί μας και σε ακούμε. Τι θα πούμε πρώτο, από πού θα ξεκινήσουμε? Η Φρέσντερν φροντίζει για μία ακόμα νέα χρονιά, εδώ πέρα το 2018, το καλοκαίρι του 2018, με την νέα Active Sunscreen της Φρέσντερν. Αυτή την καταπληκτική σειρά. Νέα σειρά με τρεις ενεργές φόρμουλες σε ένα προϊόν. Θα σου να το ανοίξω έτσι. Έχουμε, ναι. Έτσι, Νίκη. Ακριβώς. Έχει γκρι χρώμα. Γκρι. Μην τρομάζετε, μην φοβάστε καθόλου. Γκρι. Το γκρι χρώμα υποδεικνύει την ακριβή εφαρμογή, την ακριβή περιοχή εφαρμογής. Για να, υποδεικνύει ουσιαστικά για να βλέπουμε ακριβώς πού τοποθετείται η αντιλιακή μας. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό να πούμε βέβαια, το γκρι χρώμα μας δείχνει πού έχουμε βάλει την κρέμα, αλλά δεν βάφει το δέρμα ούτε όχι, δεν βάφει το δέρμα καθόλου. Ίσα-ίσα, επίσης να ξέρετε ότι ενεργός άνθρακας, οι ιδιότητές του είναι να προσφέρει αποτοξινωτική δράση.
ταυτόχρονα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες, διότι δημιουργεί ο άνθρακας προσδροφά ουσιαστικά ως και 200 φορές το βάρος του, δημιουργώντας μια σπίδα προστασίας στο δέρμα. Με αυτά θα το βγάλω το καλοκαίρι όλο, να ξέρεις. Είναι εξαιρετικό και... Γκρι αρχικά, τέλεια μετά. Ηλιοπροστασία, ενυδάτωση και αντιγύρανση. Λοιπόν, έχουμε όμως, εκτός από αυτή τη σειρά που είναι πραγματικά καταπληκτική, και τη σειρά Velvet. Έχουμε και τη σειρά Velvet, ναι, χρόνια τώρα, που είναι ουσιαστικά η καινοτομία με καινοτόμες συνθέσεις. Βελούδινη υφής, με μάτ αποτέλεσμα. Δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ προστασίας στο δέρμα, ένα second skin, ένα δεύτερο δέρμα δηλαδή. Ωραία. Το οποίο πολύ σημαντικό, αναπνέει το δέρμα. Και εδώ βλέπω ότι έχει και με... Και με χρώμα, ακριβώς, και χωρίς χρώμα. Και χωρίς χρώμα. Σε μορφή. Αξίζεται να το δοκιμάσετε και βεβαίως να δείτε πόσο ωραίο είναι και σαν... Να σε ρωτήσω κάτι. Ένα από τα κύρια πράγματα, τα οποία προβλήματα τέλος πάντων που έχουν οι άνθρωποι... Δεν αφήνει λευκά, ναι. Δεν αφήνει λευκά ίχνη. Είχα πάλι αυτό με το χρώμα. Απλώστατο να δείτε. Ένα από τα κύρια προβλήματα λοιπόν που υπάρχουν και που αισθανόμαστε όλοι είναι, ρε παιδί μου, ότι αισθάνεσαι το δέρμα σου ένα παστόνατο, πολύ αντιλιακό, ναι. Αυτό όμως. Εδώ έχουμε την καινοτομία του second skin που βοηθάει, γιατί δημιουργεί μια σπίδα προστασίας. Ταυτόχρονα όμως αναπνέει το δέρμα. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό είναι σαν να μην έχεις φορέσει τίποτα. Ακριβώς. Και δεν αφήνει λευκή χρειά. Εντάξει, πραγματικά. Τώρα, να προχωρήσουμε και να πούμε ότι εκτός από την ηλιοπροστασία είναι πάρα πολύ σημαντική και η ενυδάτωση. Είναι πολύ σημαντικό, άντε που το ξεχνάμε. Όχι, να μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Ενυδάτωση όπως και δίποτε για να παρατείνει και το μαύρισμα. Φυσικά. Φυσικά. Πολύ σημαντικό. Οπότε σε αυτήν την. Στη σφαίρα της ενυδάτωσης τι έχουμε. Στη σφαίρα της ενυδάτωσης έχουμε δύο προϊόντα. Mm-hmm. Ένα προϊόν το οποίο είναι καταπρεντικό νεράκι. Πολύ ωραία. Και ένα after sun mousse σε μορφή αφρού, το οποίο. Ναι, όχι, βέβαια. Καταπραίνει και ενυδατώνει. Αυτά ποια είναι η διαφορά τους, δηλαδή υπάρχει διαφορά στη χρήση. Βεβαίως. Το ένα το χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια στο μπάνιο. Μάλιστα. Που βρισκόμαστε στη θάλασσα. Στην παραλία μας, ας πούμε. Στην παραλία ακριβώς, είναι που καταπραίνει και να δροσίσει. Βάζουμε. Πρόσωπο και σώμα. Να μας το δείξει αυτό. Είναι το Antithermal Spring Sea Water Mist. Είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι που το λούστηκα χθες, πιστεύω. Ναι. Μπορείτε να το εφαρμόσετε. Έχει πολύ ωραίο ψεκασμό. Μην πεις ότι δεν είναι. Όχι. Χρειάζεται. Ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν, θα βγείτε, θα βγει. Θα βγει. Α, ναι, τώρα έρχεται. Να το. Ακριβώς. Δείτε το. Πρόσωπο και σώμα, δροσίζει άμεσα και τονώνει. Δροσίζει πολύ. Δροσίζει τέλεια. Δροσίζει τέλεια και εξαιρετικά. Μπράβο, αυτό είναι το ένα. Το ένα, το οποίο το χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια. Και μετά το μπάνιο, χρησιμοποιούμε τον απαλό αφρό. Ο οποίος θα δοκιμάσετε τον αφρό. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, ο οποίος είναι σε μορφή μους. Και το πλώνα έτσι κανονικά. Το πλώνεται, ναι, μπράβο. Μετά την έκθεση στον ήλιο, για να παρατείνουμε και το μαύρισμα. Η ενυδάτωση είναι το α και το. Μόλις έχουμε κάνει το μπανάκι μας, δηλαδή το βάζουμε αυτό. Ακριβώς, μετά το μπάνιο. Εντάξει, μπορώ να κάθομαι εδώ πέρα για ώρες. Και τώρα εγώ έχω το θέμα με τη μικρή Αέλη και το μικρό Άριονα. Και τα παιδάκια αυτά, τέλος πάντων, είναι λίγο, ας πούμε, θα έλεγα, δεν σταματούν ποτέ. Τι θα μου προτείνεις. Για τους φίλους μας, λοιπόν, τα παιδιά, έχουμε να ενημερώσουμε για τα βρεφικά νήπια και παιδικά αντιλιακά. Βεβαίως. Τα οποία τα παιδικά αντιλιακά χρησιμοποιούνται, έχουμε και με εντομοπαθητική προστασία και χωρίς. Ωραία. Και έχουμε και την καινοτόμο σύνθεση της Wet Skin Technology. Είναι αυτό που είναι το spray, όπου και να είναι, το οποίο ψεκάζουμε απευθείας, ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα, για να μην κυνηγάτε τα παιδιά. Ένα τελευταίο πράγμα, που δώσουμε κατά δώρα μας, θέλουμε να μας πεις νίκη μας. Βεβαίως. Έστω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν έχει πάει ακόμα στην παραλία, δεν έχει ξεκινήσει τα μπάνια. Τι είναι αυτό που προτείνει η Φρέιζερμ για έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος και να βγει όπως πρέπει, και να έχει την αντιλιακή προστασία που χρειάζεται. Έχουμε και να το και γι' αυτό, βεβαίως. Έχουμε τη λύση και γι' αυτό. Έχουμε αυτομαυριστικό γαλάκτωμα, self-tan body shape, το οποίο ενεργοποιεί τη μελανίνη, προσφέροντας ταυτόχρονα και σε σφιχτική δράση. Εξαιρετικά, την ώρα που το ανοίγω θα το ανοίξω και αυτό. Εννοείται, χρησιμοποιείτε. Αυτό, επειδή τα ξέρω εγώ τα προϊόντα. Αντιλιακό γαλάκτωμα. Θέλει να τα κάνεις 2-3 φορές έτσι πριν ξεκινήσουν. Ναι. Να το. Πολύ ωραία, είναι αυτό εδώ. Το οποίο έχει μια συνεργαστική δράση. Και έχει ένα καταπληκτικό άρωμα αυτό. Είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, ενώ εγώ
πραγματικά απολαμβάνω τα προϊόντα της Fraser. Να πούμε ότι θα τα απολαύσετε και εσείς. Αρκεί να μπείτε βέβαια στο Facebook, να δείτε την ανάρτηση των Fraser που θα έχουμε. Και ακόμα ένας τυχερός θα κερδίσει όλη αυτήν τη σειρά, την οικογενειακή πλέον, για όλους και για όλες τις ανάγκες, μετά από κλήρωση. Νίκη Στίγκα, η beauty editor της Fraser, ήταν μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δώρα που μας δίνετε. Και ενώ λοιπόν έχουμε δει τι πρέπει να κάνουμε για την αντιλιακή μας προστασία, θέλω να έρθετε μαζί μου και να σας ξεναγήσω στο χώρο των παπουτσιών Τζόρτζιο Φατούρο, αν θέλετε να είστε θηλυκές, αν θέλετε να είστε κομψές, αν θέλετε να είστε, εν πάση περιπτώσει, όπως θέλετε και όπως το αξίζετε, τότε θα δείτε αυτό που ακολουθεί, πάντα σε επιμέλεια του Κωνσταντίνου Κασπίρη. Bien avant mi watch, j'marre solo. Tel un orphelin dans la poche de biatch. Y'a des noirs, j'crois, chanken et des gringos, des gringoles. Y'a des ponchos sous les sombreros. À contre-jour, Esmeralda la déesse. Les yeux pleins de liesse, sort du Pony Express. Elle me dit, bah mono, je réponds yes. C'était Bonnie and Claude dans Notre-Dame de Paris. Νομίζω ναι. Τι να κάνουμε. Και αυτή που πήραμε και πριν. Κυρίες και κύριοι, όταν ακούσαμε ως φήμη ότι αυτή η εκπομπή θα έρθει στο πρόγραμμα του Star την επόμενη σεζόν, λίγο χοροπηδήξαμε από τη χαρά μας. Και πολύ. Όταν επιβεβαιώθηκε επισήμως, εκεί ήταν που κάναμε το μεγάλο πάρτι. Αυτή τη στιγμή θα έχετε και θα έχουμε κι εμείς για πρώτη φορά τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τους τέσσερις κριτές του Greece Next Top Model. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Βίκη Καγιά. Ο κύριος Δημήτρης Κουλός. Η κυρία Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Ο κύριος Άγγελος Μπρέτης. Εδώ μαζί σας, μόνο για σας. Μεγάλο χειροκρότημα, πολύ απόλυτη. Ευχαριστώ. Έλα, κύριο Μάδα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάμε όλοι μαζί. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Έτσι θα είστε, θα κρατιέστε χέρι-χέρι. Καλώς ορίσατε. Πολύ, πολύ πραγματικά. Άγγελε, είναι πρώτη φορά που τα λέμε εμείς από κοντά. Καλώς όρισες εδώ στην εκπομπή μας. Πόσο χαιρόμαστε που είσαι στην κριτική επιτροπή του Next Top Model. Καλώς είσαι. Χαιρόμαστε που χαιρόσαστε. Πολύ πόζα. Πολύ Next Top. Generation X με diversity. Είναι before, ναι. Πάνω απ' όλα. Αυτό ήταν καλό ή... Ναι, ήταν καλό, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποιες οντισιόν που θα γίνουν Τρίτη και Τετάρτη, 10 και 11 του μηνός στην Κρήτη. Θα γίνουν, ναι. Και επειδή είμαι κριτικά, λέω μήπως να την κάνω και την οντισιόν, καταλάβατε. Εγώ χωρίζω από Κρήτη. Ναι, μισή. Από τα Χανιά. Ορίστε, δες τι μαθαίνουμε σήμερα που δεν το ξέραμε. Εσείς θα κάνετε οντισιόν και εσείς θα κάνετε Κρήτη μαζί. Και εμείς μέσα από τα Χανιά. Από τη Χαλέπα. Πλάκα κάνει. Εσύ από τη Χαλέπα. Παχιανά. Θέλετε να σα αφήσουμε τα πείτε δυο σα. Βλέπετε. Ναι, παιδιά, αλλά αυτό ήταν τυχαίο και ήταν και πολύ απότομο. Δεν το ήξερα. Είδες. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας πραγματικά. Θα σας πάρουμε έναν-έναν με τη σειρά για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Για να σας γνωρίσουμε. Για να σας γνωρίσουμε. Λέει να ξετινάξουμε στον Άγγελο να αρχίσει να λιποθυμήσει. Να πέσει κάτι. Λατρεύω το ύφος του Δημήτρη. Γιατί.
Γιατί ο δεν μιλάει, βλέπεις, δεν μιλάει. Είναι ομορφάντρας, είναι ομορφάντρας, είναι έτσι μεστός, ξέρει τι μιλάει θέλει. Μιλάει από μέσα του. Μεστομένος είναι. Είναι αυτό που λέει, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πριν να αρχίσουμε να μιλάμε με τον ένα ξεχωριστά, με κάθε ένα σας ξεχωριστά, να πούμε ότι αυτές οι οντισιόν που θα ξεκινήσουν τώρα και θα είναι οι πρώτες οντισιόν που θα γίνουν για το Next Top Model, όπως είπαμε, 10 και 11 του μηνός στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο Κρήτη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης συγκεκριμένα. Θέλουμε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για αυτό το διαφορετικό που θα έχει το Next Top Model. Δηλαδή, ποια από τα κορίτσια που σας ακούνε αυτή τη στιγμή μπορούν να έρθουν σε αυτές τις οντισιόν. Γιατί υπάρχει μια διαφορετικότητα και την έχουμε πει. Ποιος ξεκινάει, πείτε. Να, ξεκινάει έτσι και μετά πάμε με τη σειρά. Ναι, ωραία, ναι. Λοιπόν, καταρχάς έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Φυσικά. Και πάρα πολύ περήφανη που έχω αυτούς τους συνεργάτες. Γιατί δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι, είναι μάστερ στο κομμάτι που κάνει ο καθένας. Η Λιάννα ζει στη Νέα Υόρκη και πάει πάρα πολύ καλά, είναι νέα, φρέσκια. Και έχει τον παλμό της εποχής του modeling τη στιγμή αυτή, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία 20 χρόνια στη μόδα, πόσο μάλλον τα 10 που έχουμε να δούμε Next Top Model στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης είναι ένας εκπληκτικός φωτογράφος μόδας. Ο Δημήτρης που μας βγάζει όλες τις υπέρθες, να το πω. Δηλαδή, όχι, πραγματικά, Δημήτρη, έχουμε κάνει φωτογράφηση για το Celebrity το προηγούμενο Αύγουστο, Σεπτέμβριο, δεν ξέρω πότε ήταν. Τον Αύγουστο νομίζω ότι ήταν. Είδα τον εαυτό μου, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι ένας μάγος. Αγαπάει τις γυναίκες και γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν το μικρό μας εδώ πέρα, το που λένε την Ηλιάνα, που είναι φρέσκια και είναι στη Νέα Υόρκη και τρέχει στα casting και ξέρει και γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Έχουμε τον Δημήτρη που είναι 20 χρόνια φωτογράφος, αγαπάει τη γυναίκα και την απαθανατίζει στα καλύτερά της. Και έχουμε ένα διεθνής φήμης σχεδιαστή, τον Άγγελο τον Πράτη. Μας κάνει περήφανο σε όλο τον κόσμο με τις κολεξιόν του. Έχει βραβευμένος, πολύ βραβευμένος, με τρομερό βιογραφικό. Πραγματικά. Και είσαστε και πάρα πολύ ωραίοι, έχω να σας πω, έτσι όπως σας βλέπουμε. Ευχαριστούμε. Γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να ξέρουν πολλά ή λιγότερα για τον καθένα σας, αλλά ως φυσιογνωμίες είσαστε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες. Και με πολύ δύσκολη δουλειά. Και... γιατί αυτό θέλουμε να περάσει και προς τα έξω. Η ευγένεια και η αγάπη και το πάθος για τη δουλειά μας. Το φαίνεται στα βλέμματά σας. Είμαστε εδώ για να μάθουμε τα κορίτσια, είμαστε εδώ για να βγάλουμε τον καλύτερο του σε αυτό. Ποια είναι η διαφορετικότητα λοιπόν αυτού του Next Top Model? Πλέον τα πράγματα που μπορούν να σου το πούνε και τα παιδιά έχουν αλλάξει πάρα πολύ στη μόδα τα τελευταία 10 χρόνια. Υπάρχουν τα social media, υπάρχει όλη αυτή τέλος πάντων την digital φιλοσοφία και υπάρχουν και πάρα πολύ diverse κορίτσια. Τι σημαίνει diversity? Δεν είναι όλες πάρα πολύ ψηλές, πάρα πολύ λεπτές και πάρα πολύ κούκλες. Έχουν προσωπικότητα, μπορεί να είναι και λίγο plus size, μπορεί να έχουν και κάποιο πρόβλημα στην επιδερμίδα, να έχουν ξυρισμένα μαλλιά, να έχουν τατού. Το θέμα είναι η προσωπικότητα και πόση καλή, τέλος πάντων, καλή, πώς να το πω, παρουσία έχεις μπροστά στην κάμερα και φωτογένεια. Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά κορίτσια τα οποία δεν είναι απαραίτητα οι πιο όμορφες, δεν είναι απαραίτητα οι πιο ψηλές και πιο λεπτές, και όμως έχουν πιο μεγάλη καριέρα από άλλες που είναι. Αυτό μπορεί να μας το πιστοποιήσει και η ίδια η Ηλιάνα, που εσύ έχεις δει πολλά πράγματα. Πολλά. Γενικά την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει τελείως όλο το κόνσεπτ. Εγώ δουλεύω 9 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια, ενώ στην αρχή έβλεπα ότι είναι το κλασικό μοντέλο, 90-60-90. Πάνω από 1,76-1,77 το ύψος, δηλαδή πάντα ψάχναν αυτό. Εγώ δεν ξέρω ποτέ μοντέλο. Τώρα όμως έχεις την ευκαιρία και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Έχει αλλάξει πολύ. Είναι αυτό που λέει και η Βίκη. Είναι η προσωπικότητα. Εγώ θεωρώ ότι έχω δουλέψει και έχω φτάσει μέχρι τη Νέα Υόρκη με βάση προσωπικότητας και όχι με βάση εμφάνισης. Ωραίες κοπέλες υπάρχουν πολλές. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να έχεις τα στάνταρ και τα έχουν πάρα πολλά κορίτσια. Και πιστεύω ότι στην Ελλάδα πολλά κορίτσια τα έχουν και δεν τα εκμεταλλεύονται γιατί δεν πιστεύουν στην προσωπικότητά τους και δεν τη χρησιμοποιούν. Μένουν και εκεί. Πρέπει να και στο μάχη, σωστά. Γιατί πολλές δεν Πολύ γερό. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Φυσικά. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σωστό αυτό. Μιλάμε για την Ηλιάνα, η οποία ξέρετε ότι είναι βέβαια πρώην Σαρελά. Μέχρι τη Νέα Υόρκη, πώς αυτό ήταν, εύκολο, ήταν δύσκολο? Σίγουρα με αεροπλάνο. Ήταν τυχαίο. Βασικά δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Η μία πρόταση μου ερχόταν αλυσιδωτά μετά την άλλη. Μετά το Παρίσι που ήμουν εκεί στο Ford, την πρώτη μέρα βασικά που πήγαμε, υπέγραψε και Νέα Υόρκη. Το Ford είναι έγινε... πολύ καλό πρακτορείο και μεγάλο πρακτορείο που εκπροσωπούμε τελείως όλο τον κόσμο. Μέχρι είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Μέχρι. Οπότε από εκεί και μόνο. Τόσο καλό. Ξέρουμε. Καλό. Καλό, ναι. Οπότε όταν σου γίνονται προτάσεις τέτοιες, φυσικά συνεχίζεις, προχωράς. Εμένα μπορώ να πω ότι μου πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, αλλά πίστευα στον εαυτό μου, πίστευα στη τύχη και δούλευα πάρα πολύ σκληρά για να αποδείξω ότι είμαι επαγγελματίας και να ξέρουν οι booker μου και οι agent ότι όταν με προτείνουν δεν θα εκτεθούν. Να πω και ένα μυστικό. Πιστεύει και στο Θεό. Δεν πιστεύω στην τύχη. Ναι, όχι, όλοι πιστεύω μας. Και στο Θεό. Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, όχι. Η Ηλιάνα ήταν πάρα πολύ, διότι την γνώρισαν πολύ μικρή. Εγώ πια είχα γυρίσει στην Ελλάδα, η Ηλιάνα έφευγε και ήταν ένα παιδί που πραγματικά. Έχει τόσο πολύ έντονο το θείο στοιχείο πάνω της
που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Νομίζω και ο κύριος Κουλός το ξέρει από προσωπική εμπειρία. Το θείο στοιχείο πάνω τη διπλή. Πώς αισθάνεσαι το θείο στοιχείο γιατί είναι θεά. Έτσι. Και το πώς πιστεύει στο Θεό και πώς πιστεύει ότι ο Θεός θα τη βοηθήσει. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και γλυκό για ένα νέο κορίτσι. Γενικά δεν το βλέπει πλέον αυτό. Σωστά, Δημητρή. Εγώ θυμάμαι από τις πρώτες φωτογραφίες που έκανα, τις έκανα πλάκα και τις έλεγα κακές εγωγικές κουβέντες επίτηδες, γιατί ήξερα ότι θα γυρίσει και θα κάνει αυτό. Τρεπόμουν να φανεί τι κάνω, οπότε γυρνάγα, έκανα στο σταυρό 1, 2, 5, 10. Μετά λέω σε κάποια στιγμή ότι, ξέρετε, δεν θα μπορώ να δουλέψω, γιατί θα σταματάω συνέχεια για αυτό το λόγο. Το έχω ξεπεράσει. Τέλειο. Μία φορά τη μέρα. Καμία σχέση. Εγώ την είδα μετά από τόσα χρόνια και λέω το άλλη Λιάννα. Αλλά με το καλό. Πάμε στον Δημήτρη τώρα. Στον Δημήτρη, τον οποίο εγώ όταν έκανα τη φωτογράφηση μαζί του, στην αρχή μου μιλούσε ο άνθρωπος. Λέω: Αχ, Παναγία, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, γιατί δεν μου είχε ξαναμιλήσει άνθρωπος έτσι κατά τη διάρκεια τη φωτογράφηση. Όχι, παιδί μου! Τι άσχημα! Τι ορολογίε τη μόδα που δεν ξέρει γυναίκα. Όχι, είπε ένα πολύ απλό πράγμα. Μου λέει: Τα χέρια σου έχει έτσι και θέλω να είσαι χαλαρή. Και λέω: Τι εννοεί. Λέω να μην χαμογελάνε. Όχι, μου λέει. Όλο. Και τις πρώτες δύο λήψεις μάλιστα τις κάψαμε γιατί ήμουνα απέσια. Εγώ δεν μπορούσα. Και μετά βγήκανε θεϊκές. Έχεις έναν τρόπο να μιλάς στους ανθρώπους φωτογραφίες και να κάνεις υπέροχες φωτογραφίες, Δημήτρη. Εσύ τι ψάχνεις από τα κορίτσια αυτά που θα δεις μπροστά σου? Ό,τι είπαν και τα δικά μας κορίτσια εδώ είναι 100%. Δεν είναι η μόδα όπως ήταν πριν 10-15 χρόνια, που ήταν πιο κλασική όμορφια. Ήτανε τα σωστά οστά, τα σωστά μαλλιά, όλα. Ρόλο παίζει πια η προσωπικότητα. Μπροστά στο φακό θα μιλήσω εγώ, δεν ξέρω στην προσωπική του ζωή. Φυσικά. Γι' αυτό βλέπουμε και μεγάλες καμπάνιες που είναι με κοπέλες που δεν είναι και όμορφες με την έννοια του όρου που ξέρουμε. Δεν είναι, ας πούμε, Kate Moss. Δεν έχουν τα οστά της, ξέρω εγώ, της Kate Moss. Δεν είναι Kristen Tellington σε όμορφια. Ας δούμε, ας πούμε, και τελευταίο η Vogue Arabia, ας πούμε, έχει, το μεγάλο της θέμα είναι δύο plus size μοντέλα. Μάλιστα. Παλώμα και η Ashley. Και τι κούκλες plus size μοντέλα. Βεβαίως. Και μακάρι να βρούμε και στην Ελλάδα ωραία plus size μοντέλα. Οπότε εσένα σε ενδιαφέρει να βρεις ανθρώπους που να μπορούν να μιλάνε μες στο φακό, αν καταλαβαίνω καλά, όπως και να είναι... Ανθρώπους που να είναι χαλαροί μπροστά στο φακό, από ό,τι θυμάσαι. Χαλαροί. Και να έχουν μια προσωπικότητα, να κοιτάνε το φακό, να μην είναι αυτό το άγχος τους να είναι ωραίες ή όχι. Mm-hmm. Να είναι χαλαρές. Ένας άνθρωπος όσο πιο χαλαρός είναι, τόσο πιο σωστά βγαίνει, το θυμάσαι. Φυσικά. Όσο πιο καλά περνάει, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εντυπωσιακά, πραγματικά. Και ψάχνουμε κοπέλες δηλαδή που δεν είναι με την κλασική έννοια του όρου. Βέβαια, το ωραίο είναι πάντα ωραίο. Δεν σημαίνει ότι οι ωραίες κοπέλες δεν έχουν τύχη. Πάντα θα έχουν τύχη. Αλλά και η μόδα έχει. Εννοείται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό πια. Ακριβώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον που η μόδα επιτέλους αγκαλιάζει και θέλει να προβάλλει το ωραίο που υπάρχει μέσα σε έναν άνθρωπο και μπορεί να καθρεφτιστεί έξω, mm-hmm, στο βλέμμα του, στην έκφρασή του, χωρίς αυτό να είναι στυλιζαρισμένο τόσο πολύ όσο ήταν. Και αυτό είναι μια παγκόσμια τάση. Δεν είναι ότι το ψάχνουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Μα γι' αυτό είναι ωραίο. Γιατί έχουμε περάσει σε μια εποχή influencers πια. Οι άνθρωποι που είναι μπροστά στο φακό, είτε μοντέλα, είτε σχεδιαστές, είτε φωτογράφοι, δίνουν ένα παράδειγμα προς τα έξω. Και αυτό το πράγμα επηρεάζει. Πολλά πράγματα επηρεάζει. Από το τι πίνουμε, τι τρώμε. Από μια φάση φεμινισμού. Ακριμού, νομίζω εγώ. Και έτσι και τα μοντέλα πήραν θάρρος και άρχισαν να μιλάνε για τα δικά τους προβλήματα, να τα μοιράζονται, να βγαίνουν ουσιαστικά στη φόρα πράγματα και έτσι άλλαξε όλο το industry ξαφνικά. Για να ασφάλισει τα ντεφό τους, γίνανε δύναμή τους πια. Και είναι πολύ, πολύ καλό αυτό, παιδιά. Πάρα πολύ. Να πάμε λίγο στο σχεδιαστή μας. Βεβαίως, τον Άγγελο. Σας τον αφήνουμε για το διατελευταίο και το καλό. Τι γίνεται, πόσα βραβεία, τι καριέρα είναι αυτή. Είστε όλοι ένας και ένας βέβαια εδώ πέρα. Αλλά πραγματικά, Άγγελε, εσύ τα κατάφερες εύκολα στη ζωή σου να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα? Όχι, εύκολα τα καταφέρουμε όλοι. Ξέρω, με πολλή δουλειά. Με πολλή δουλειά, αυτό είναι. Η πολλή δουλειά είναι το. Αλλά ήταν ωραία όμως. Και είναι ωραία. Τώρα έχω καινούργια περιπέτεια εδώ πέρα. Πώς αποφάσισες αυτή την καινούργια περιπέτεια? Η Βίκη με έπεισε βασικά και η υπόλοιπη ομάδα, η οποία μου είπε, ναι, ότι αφού είμαστε εμείς μπορείς και εσύ. Το σπρώξαμε. Εγώ που είμαι πάντα πολύ διακριτικός και με τις συνεντεύξεις μου και με όλα, τώρα ξαφνικά πέφτει σε αυτό. Απλά θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που λέγανε τα κορίτσια πριν. Επειδή η μόδα είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας και με τα social media πια κοινωνικά έχουν αλλάξει τα πράγματα, η μόδα δεν μπορεί να μείνει πίσω, γιατί σαφώς είναι εμπόριο και σαφώς ανταποκρίνεται σε πελάτες οι οποίοι έχουν αλλάξει. Δηλαδή τα νέα παιδιά που βγάζουν πολλές selfies. Ακολουθεί την εποχή της. Mm. Ακολουθεί την εποχή της, όχι απλώς την ακολουθεί, δείχνει και πιο μπροστά τι θα συμβεί. Βέβαια. Οπότε η ελληνική version του Next Top Model θέλουμε να δείξει. Θέλουμε να σπάσει μερικά ταμπού. Mm-hmm. Και να καθαρευτήσει την κοινωνία. Και να καθαρευτήσει την πραγματική κοινωνία. Όχι αυτή την, αν θέλετε, την τηλεόραση που είναι
με πολύ μακιγιάζ, πολύ, πολύ φτιαγμένη. Πολύ φτιαγμένη. Εσύ να ξέρεις ότι όπως, ας πούμε, εντάξει, όπως είπαμε προηγουμένως και για τα κορίτσια και για τον Δημήτρη, ο οποίος έχει κάνει εξώφυλλα στα μεγαλύτερα περιοδικά και έχει φωτογραφίσει όλες τις μεγάλες κυρίες, ας πούμε, εσύ αντιστοίχως έχεις μία πορεία την οποία μπορεί να μην την ξέρει ο πάρα πολλής κόσμος, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να τη μάθει. Να τη μάθει όμως. Να τη μάθει. Γιατί ο Άγγελος μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό, ένας πιο λαμπερούς και νέους σχεδιαστές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι το βρετανικό wallpaper, έχει γράψει για σένα και σε έχει εκθιάσει. Άκουτα τώρα. Vogue, σε πάρα πολλά κράτη, μιλάνε για τη δικιά σου δουλειά. Ναι. Αυτό πρέπει να, δεν ξέρω. Δείχνεις στο Μιλάνο, στο Παρίσι. Παντού, ναι. Δηλαδή έχεις πάρει τόσα βραβεία. Αισθάνεσαι, πώς θα σου πω, όπως... Εαυτός μου. Κάνω τη δουλειά μου απλά. Ναι ρε παιδί μου, αλλά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό... Δεν σε κάνει να αισθάνεσαι έτσι ότι είσαι πολύ. Με κανένα αισθάνομαι άγχος για την επόμενη κολεξιόν. Πρέπει να είναι καλύτερη. Σωστό. Τι θα γίνει μετά. Οπότε, εσύ τι θα ήθελες να δεις στα κορίτσια αυτά. Εγώ θα ήθελα να δω χαρακτήρες. Τι ψάχνεις περισσότερο. Θα ήθελα να δω δυνατούς χαρακτήρες, πολύ διαφορετικούς. Αυτό θα ήθελα να δω. Θα ήθελα να δω χαρακτήρα. Θα ήθελα να δω αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει ψευτιά. Αυτό βασικά. Λοιπόν, έχετε προσδιορίσει έτσι από χαρακτήρα, μια και βρισκόσαστε μεταξύ σας και θα βρισκόσαστε μαζί για πάρα πολύ καιρό. Ας πούμε, ποιος είναι ο πιο αυστηρός ή ο πιο γλυκός. Έχει ο σκουρός έκανε στο φρύδι. Κοίτα τους λίγο, λίγο και πες εσύ, ποιος νομίζεις θα είναι πιο αυστηρός. Εγώ, κάνουμε ένα κοντινό, ευχαριστώ. Μπορεί να γίνει μια έκπληξη, να ξέρετε. Μπορεί να έρθει μια έκπληξη. Γιατί τη βλέπετε τη γλυκιά την Ηλιάνα, αλλά είναι πολύ αυστηρή με τη δουλειά της. Και λέει, μεταξύ των δύο κυρίων, είναι το αντίθετο από αυτό που φαίνεται, λέει, φαντάζεσαι. Και είναι ο Άγγελος και η Ηλιάνα. Στην καλή χαρά. Και ο Άγγελος με την Ηλιάνα είναι ου! Ο Μπράτης είναι 1, 2, 3, 4, 5. Είναι λίγο αυστηρός ο κύριος Μπράτης, ξέρετε. Έχει δηλαδή αυστηρό κριτήριο. Τα κάστινγκ που κάνει για τα κορίτσια που θέλει τις επιδείξεις του, μετράει μέχρι και τους καρπούς. Καλά, δεν μετράω. Βλέπω με τα μάτια μου. Δεν χρειάζεται μετά από τόσα χρόνια. Μετράω έτσι από μάλιστα. Είναι καταπληκτικό. Τώρα, πώς σας φαίνεται όλη αυτή η εμπειρία που θα αρχίσετε να βλέπετε τόσο πάρα πολύ κόσμο, έχετε άγχος για αυτή τη διαδικασία, πώς είστε, πώς αισθάνεστε. Ανυπομονώ τόσο πολύ. Ήρθα στην Ελλάδα γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το κόνσεπτ. Θέλω πολύ να βοηθήσω νέα κορίτσια, γιατί έχω πιστέψει πάρα πολύ ότι γίνεται αυτό. Το έχω ζήσει και θέλω να το μοιραστώ και με άλλους και να τους βοηθήσω όσο μπορώ. Ήδη δηλαδή βοηθάω φίλες μου για πράγματα να κάνουν, να βγουν στο εξωτερικό. Περίεργα, ας πούμε, το γεγονός ότι είσαι τώρα τόσο νέο κορίτσι, αλλά που θα έρθεις στη θέση να κρίνεις άλλα νέα κορίτσια. Όχι, δεν αισθάνομαι περίεργα. Νομίζω ότι θα μου βγει πολύ φυσικά, γιατί δεν το κάνω τόσο πολύ στο να κρίνω. Θέλω να το κάνω. Να διορθώσει. Να διορθώσω, ναι. Να βοηθήσω όσο μπορώ, να δηλαδή, να δείξω τον δρόμο. Ναι. Επίσης είναι και μια τέλεια ευκαιρία, γιατί στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια δεν υπήρχε καμία άλλη διέξοδος για τα κορίτσια που θέλουν να ακολουθήσουν τη μόδα. Για τα κορίτσια που θέλουν ξανά να ασχοληθούν με αυτή τη δουλειά, γιατί κακά τα ψέματα, η μόδα πέρασε μια τεράστια πτώση στην Ελλάδα και είχαμε πάρα πολλές απώλειες. Τώρα ξανά βοηθάμε όλοι μαζί να ανέβει, να ξαναλάμψει, γιατί πραγματικά το αξίζουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτή τη βιομηχανία στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πόσο μάλλον μετά από 10 χρόνια τόσα κορίτσια θα βρουν μια πλατφόρμα, το Next Top Model, το Greece's Next Top Model, να ξαναδείξουν τον εαυτό τους, να γίνουν γνωστές, να καταφέρουν να δουλέψουν και να μπουν μέσα σε αυτή τη βιομηχανία που αγαπάνε τόσο πολύ. Μία ξέρω. Άνω τελεία, παρακαλώ πάρα πολύ. Χαίρομαι και για την εκπομπή μας πάρα πολύ, που θα έχουμε τόσο υλικό. Φυσικά. Για να δούμε τους νικητές, τον νικητή βασικά, ή τον τυχερό ή την τυχερή, που είναι τυχερή και είναι η Ελένη Κουκουλωμάτη. Στην ερώτηση που κάναμε σήμερα, πόσο χρονών γίνεται η μόνη της κυρία Καγιά. Γίνεται και όχι φαίνεται. Το διευκρινίσαμε αυτό, το χρειαζόταν περιττό, αυτονόητο. Όντως λοιπόν έγινε 40. Έγινε 40 ευρώ. Και κερδίσατε, κυρία Κουκουλωμάτη. Και να δούμε και τις νικήτριες του διαγωνισμού. Είναι η Φρόσο Γιάγκα, η Αναστασία Γκαλίδου, όλα σε μένα είναι αυτό. Ελένη Τσιρτσίνη, αλήθεια τώρα. Τσιρτσίνη. Τριτσίνη. Ναι, είναι Τριτσίνη, συγγνώμη. Ελένη, εσύ είσαι. Τι σημασία αυτό, έχει εντάξει. Όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής για το Next Top Model. Φυσικά, αυτή την Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως είπαμε πριν. Εμείς τι υπόλοιπα πράγματα. Για πρώτη φορά σε νησί. Για πρώτη φορά. Πρώτη φορά στην Κρήτη. Για πρώτη φορά σε νησί. Μετά Θεσσαλονίκη. Και μετά κάποια στιγμή να κάνετε και το Next Top Model για άντρες. Δεν χρειάζεται, αρέσει η διαγώνιση. Κάθε τη λέει σαν να στραβούριξε κάτι για κάποιο δικό του. Και δείχνει όλο το προϊόν. Δείχνει και κάλτσα και παπούτσια και όλο. Όχι, δεν τον προσβάλλω, είναι παρουσιαστής. Προσπαθώ να δω τι πάει στραβά. Πεθαίνω με αυτό το βλέμμα που είναι.
Τώρα τι είναι αυτό. Είχαμε τη χαρά και την τιμή για πρώτη φορά να για πρώτη αλλά όχι και τελευταία. Τέσσερις κριτές του Next Top Model. Καλή μέρα, καλή ευχαριστώ. Καλή αρχή, καλή αρχή, καλή επιτυχία που τη θεωρούμε δεδομένη από ευχή. Και με πολύ χαρά όλα θα πάνε υπέροχα στο νέο πρόγραμμα του Star από τη νέα σεζόν φυσικά. Περάσουμε πολύ ωραία τη νέα σεζόν εδώ στο Star. Εμείς και να κλάψω από χαρά. Εμείς κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η φωλιά των κούκου τελείωσε. Θα είμαστε πάλι μαζί φυσικά αύριο Παρασκευή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Star γιατί ακολουθεί η εκπομπή Έλεξη με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο μαζί στις 9. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, χαρούμε. Με υγεία και πολύ πολύ αγάπη. Τα λέμε αύριο με το καλό. Πολλά φιλιά. Γιατί δεν κάνω, γιατί δεν